Έτσι είναι. Αν είσαι Κυριούλης, έρχεσαι πρώτος. Αν δεν είσαι Κυριούλης, έρχεσαι μετά από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ο οποίος είναι εδώ απίκο. Παρόν που λένε και οι μορφωμένοι. Είναι η Τρόικα. Που στο Λίμπερο στους 107,4. Θα συντροφεύσουμε για το επόμενο δύο ώρο. Εγώ, ναι, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Μάριος Σλαμάς, ο Χρήστος Τσαλτίδης, αν φιλοτιμηθεί και έρθει, και ο Σωτήρης Δασκαλάκης, θα είναι μαζί σας για το επόμενο δύο ώρακι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, γραμμές όπως γνωρίζετε οι παλιότεροι, όσοι γνωρίζετε και οι παλιοί, θα βγάλουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έρθει και ο Μάριος για να σου πει τι δίνει, θέατρα, συναυλίες, χατρί κτλ. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα ξαδέλφια. Το σίγουρο είναι ότι μπορώ να τηρήσω μία υπόσχεση και αυτή είναι να προσφέρουμε σε έναν νικητή, ο οποίος θα απαντήσει σωστά στο quiz που θα βάλουμε ευθύς αμέσως. Φεύγει ενώ το μήνυμα σας αποστολή το 54526. Το quiz λοιπόν είναι το εξής. Έγινε πλέον γνωστό μετά και το προχθεσινό, τον πρώτο ημιτελικό. Τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς τέλος πάντων, τον Revanse μεταξύ Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, ότι για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, ομάδα η οποία έχει χάσει 3-0 με 3 γκολ διαφορά στο πρώτο, με 3 γκολ διαφορά στο πρώτο παιχνίδι, κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Μία ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Ερυθρό Αστέρα. Εγώ πώς νόμιζα, ρε Σότο, πλά, το διάβασα, εγώ δεν τα ήξερα έτσι. Νόμιζα ο Παναθηναϊκός ο Ερυθρός ήταν το δεύτερο μάτσο εκεί. Είχα στο μυαλό μου ότι ήταν δεύτερο εκεί πέρα. Anyway. Δεύτερη φορά έγινε αυτό. Τη σεζόν 85-86, όταν η Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό ανέτρεψε το 3-0 που είχε χάσει τη Σουηδία από την Γκέτεμπορκ και πέρασε στον τελικό, όπου τη έκανε πλάκα η Στεάουα στον τελικό τη Σεβίλη. Και η τρίτη φορά ήταν η προχθεσινή Λίβερπουλ εναντίον Μπαρτσελόνα. Επειδή αυτά είναι ευκολούτσικα, θέλουμε να μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση, στο εξής quiz που βάζουμε ευθύς αμέσως. Για να μπείτε στη διεκδίκηση για γυαλιά ηλίου ή εωράσεις από το Opticon Express, τρία μαγαζιά, δυτικά στην Ευκαρπία, κέντρο ακριβώς απέναντι τα δικαστήρια και το τρίτο στην Παύλου Μελά, λίγο πιο κάτω από την Τζιμισκή, με το που στρίβεις την Τζιμισκή, στο δεξί σου χέρι. Ποια ήταν η έδρα που χρησιμοποιήσε η Γκέτεμπορκ. Στείλτε μας την απάντηση. Τούμπα, Χαριλάου, Μαρακανά. Αποστολή στο 54526. Την τρελή κουιζάρα που έβαλα την προσφέρει ο Μαργαριτόπουλος. Δεν είναι μόνο την προσφέρει και κουιζ, έτσι. Προσφέρει και ασφάλεια αυτοκινήτου. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ακόμα. Άκου κυριούλη και κυριούλα, για ασφάλιση υγεία στο Μαργαριτόπουλο, νιώσε σίγουρο για την περίπτωση τη οικογένειά σου με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο. Το άτομο, τζάμπα, τίποτα. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις, κάνω όλα αυτά στην άκρη και η ναυαρχίδα ή αποκλειστική νοσοκόμα. Πώς θα τα μάθουμε όλα αυτά? Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Και αφού ησυχάζεις πλέον με την ασφάλεια, μπορείς να παραγγείλεις μια Mr. Gold Pizza. Σικές, Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Μπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέωρο, είτε Κέντρο, μπορείς να καλέσεις το Mr. Gold και να παραγγείλεις μία από τις προσφορές, μεγάλη ποικιλία προσφορών που υπάρχει, όπως 3 πίτσες κανονικές 79 εκατοστά, μόνο 9,90. Ευχαριστούμε τη Mr. Gold που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σας πειρά παράμαζωμα, Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Άκου όμως το εξής. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ, άμεσου ψεκασμού, τσίφση ή όπως λέμε Άγιαξ Τότεναμ και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Άμεσο ψεκασμός, Τότεναμ, τσίφση. Και τώρα θα ακούσετε την ευτυχία της εκπομπής. Έλα, αδέρφια, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο τι δασκαλά και παρουσίαση, είμαι σίγουρο. Παλικάρι μου, παιχταρά μου, αστέρι μου. Πάντα, always. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά που δεν μπαίνουν σε σειρά σήμερα. Απλά το πάρτι συνεχίζεται. Τόσο μα τόσο απλά. Κανονικά σήμερα δεν πρέπει να πούμε τίποτα εμείς. Είναι όλα δικά σας. Και έχει πάρα πολύ ψωμί από τον πανηγυρισμό μέχρι αγωνιστικές λεπτομέρειες. Που ένα-δύο. Τις ανέφερα χθες το βράδυ στον Ζαγόρα, γύρω στη 1:30-2 παρά. Πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Σήμερα πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα. Σήμερα δεν χρειάζεται τίποτα. Η εκπομπή είναι στρωμένη από μόνη της. Σωτήρης Δασκαλάκης νομίζω είναι έτοιμος να συνεχίσει το πάρτι και θα συνεχίσουμε το πάρτι και μετά το πρώτο break με άλλο κομμάτι για το οποίο με κράξατε πολύ. Εννοείται το είχα από προχθές, το έχω στο μυαλό μου το κομμάτι το άλλο, τον Class. Εννοείται. Εννοείται, δεν το σχολιάζω. Θα μπούμε με αυτό στο δεύτερο μισάωρο. Σήμερα όμως συνεχίζουμε το πάρτι με τους καλούς φίλους των Class. Ποιους άλλους? Με αυτού. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Το λέει και ο ύμνος μας.
Τώρα ρε Σωτήρη, τώρα, μπράβο ρε Γίγαντα, τώρα καθάρισε όλο. Το λέει και ο ύμνος μας, έτσι. Ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα. Δεν την αφήσει έτσι. Απλά πράγματα. Εσεμεσικό ξεπαρθένο, θα πάμε διαγωνισμούς. Καλημέρα Μάριε Παπαδόπολα. Χρήσανθε. Σήμερα γιορτάσει ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης όλων των οδηγών. Κλαίω από χαρά. Άιντε Παοκάρα, πρωτάτλεμα και κύπελο, τρελαίνομαι. Χριστόφορε, το έχω σημειωμένο, εννοείται. Αργότερα, στο υποσχεθήκαμε και χθες εδώ πέρα που ήρθες. Εννοείται θα ακούσουμε Λόρντι. Εννοείται, δεν σχολιάζω. Πέμπτη σήμερα, 9 Μαΐου, Παναγιώτη, Σωτηρίου 2019, Χριστοφόρου Μάρτυρος. Μεγάλη γιορτή. Ισαΐου Προφήτου. Άλλη μεγάλη γιορτή. Επιμάχου Νικολάου Γορδίων, Ακυλίνα και Καλλινίκη. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, στο πουλέν του Λίμπερο το Χρυσόστομο, τον φίλο του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Χρόνια πολλά και καλά στον Ματιάμπα Οικονομάκο. Χριστόφορο, εντάξει, μπερδεύτηκε. Χριστόφορο, τι είπα. Ναι, πέστα, πέστα. Χριστόφορο, χρόνια πολλά και καλά στον Ματιάμπα Οικονομάκου. Πρώην Οικονομάκου. Πάει η κοπέλα τώρα, την πήρε άλλο, α πούμε. Την πήρε ένα καραέλληνα επιχειρηματία. Χρόνια πολλά είναι και Γορδίων σήμερα. Χρόνια πολλά στου δεσμού που γιορτάζουν και ευτυχισμένα και πολλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, δύο διαγωνισμού έχουμε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. Ο Βαγγέλης Παναγιώτης. Ναι, μην πεις, μην πεις. Έβαλα κουιζάκι. Sorry. Ναι, ναι, ναι. Έβαλα Παναγιώτης Quiz Optical Express. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Ευτυχώς. Ευτυχώς θα το χαλούσα. Ευτυχώς. Βαγγέλη, να είσαι καλά πάλι. Να απαντά σωστά πάντως. Να είσαι καλά. Στο τέλος πρώτης ώρας θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, Optical Express Quiz με έπαθρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Το ακούσατε ο Παναγιώτη. Θα το πει και πάλι σε λίγο. Μετά από κανένα πεντάλεπτο. Προσέξτε τώρα. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του τσίρκου Μεντράνο. Αύριο έχει δύο παραστάσεις. 6:30 και 9:30. Πηγαίνετε σε όποιαν θέλετε. Για αύριο Παρασκευή. 9 Σωτήρη. 6:30 και 9. Έτσι. Μπράβο, σε ευχαριστώ με διορθώνεις. 6:30 και 9. Και 9. Μπράβο, Σωτήρη. Λοιπόν, δύο παραστάσεις. Πηγαίνει σε όποιαν θέλεις. 5 διπλές προσκλήσεις. Όχι μονές διπλές. Όχι μία, όχι τρεις, όχι τέσσερις, 5. Τι άλλο να κάνουμε για σας. Και δίνουμε επίσης για αύριο 3 διπλές προσκλήσεις, ούτε μία ούτε δύο και όχι μονές όπως κάνουμε συνήθως, 3 διπλές και ευχαριστώ αυτό, γι' αυτό από καρδιάς προσωπικά τους Hat-Trick και τον Πέτρο και τον Αστέρη, γιατί εκτιμώνε το τι κάνει αυτή η εκπομπή, το τι πρεσβεύει αυτή η εκπομπή και ποιο είναι το ύφος της. 3 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι των Hat-Trick. Γιατί τα live, το Hat-Trick δεν είναι live, είναι πάρτι κανονικά, με ατελείωτο αριθμό από κοριτσάκια και αγοράκια, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Από τη μέση και πίσω μένουμε οι λίγο παλιότεροι, που μεγαλώσαμε με Grover, με εκτός ελέγχου κλπ. Και είναι η διάδοχή τους. 3 διπλές για τους Hat-Trick. Οπότε τι κάνεις εσύ, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή τσίρκο. Ή και τα δύο. Μπορεί να είσαι γονιός που ακούει punk, που ακούει rock and roll. Να πας στο τσίρκο και το βράδυ να πας στους Hat-Trick. Οι Hat-Trick θα βγουν στις 10:30. Το live γίνεται στον πολυχώρο αθλητισμού και πολιτισμού Γουί. Καλημερίζουμε και την Αριάδνη και τον Γιώργο που κάνουν πραγματικά μαγικά πράγματα σε τόσο μα τόσο δύσκολες εποχές εκεί στο Γουί. Λοιπόν, ένα ερωτηματάκι έτσι για να φεύγουμε. Ποια θεωρείς ότι είναι η κορυφαία στιγμή του χθεσινού αγώνα στο Johan Cruyff Arena ανάμεσα στον Έαντα του Αμστελόδαμου και την Tottenham Hotspur του Βόρειου Λονδίνου. Η κορυφαία στιγμή κατά τη γνώμη σου. Έτσι μπορεί να έχει άλλη ο Σωτήρης, άλλη ο Παναγιώτης, άλλη ο Μίτσος, άλλη η Χαρίκλια. Για μένα είναι μια στιγμή που δεν είναι αγωνιστική. Και εκεί πέρα λέω τελείωσαν όλα. Δεν είναι αγωνιστική για μένα. Που είναι στιγμή μήνυμα. Με διαφορά η κορυφαία. Τώρα, μπορεί να στείλετε 30 διαφορετικά. Δεν είναι κάτι που θέλουμε. Δεν τα καλά, μία απάντηση. Μία απάντηση, ναι. Φύγαμε από αυτό. Ένα μήνυμα για τον σκηνοθέτη του αγώνα, ο οποίος μας ακούει από ό,τι έμαθα. Να πω στον σκηνοθέτη του αγώνα. Να πω στον σκηνοθέτη του αγώνα. Έχει δίκιο τώρα. Επειδή βασικά ήμουνα και μετά και είδα. Ήμουνα στην οθόνη μπροστά μέχρι τις 1:05. Γιατί βγήκε όλη η Tottenham. Όλοι οι Tottenham, το γήπεδο έχει αδειάσει. Α, ωραίες εικόνες αυτές. Και έπεσε πάνω με τους Άγγλους οπαδούς. Ναι. Όλοι οι Tottenham. Είναι τρελές οι σκηνές που βάζουν τους φροντιστές και τους φύζιος να κάνουν sliding μπροστά στους οπαδούς. Οι δύο πρέπει να βγάλουν το μηνίσκο τους. Οι σκηνές είναι απίστευτες.
με τους οπαδούς που είναι στον τρίτο όροφο πάνω. Έτσι. Το σκηνικό είναι απίστευτο. Το γήπεδο είναι ολόαδιο, δεν υπάρχει ψυχή, ούτε stewards, ούτε κυπουροί, τίποτα. Και είναι όλοι οι Tottenham, όλοι οι αποστολοί, γραμματείς, φαρισαίοι, νοσοκόμες, όλοι. Και οι παίκτες σμπρώχνουν το προσωπικό να κάνει sliding στο χορτάρι του Johan Cruyff Arena. Να πω κάτι στο σκηνοθέτη του αγώνα. Δεν βλέπουμε Ajax TV. Αν βλέπουμε από το Ajax TV, ναι, το καταλαβαίνω. Προθέσω βλέπαμε το Juventus TV, είδα και καμιά 7-8 λεπτά, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Sports, και έδειχνε από ένα match, εστίαζε στο τι κάνει η Juventus. Λογικό. Δηλαδή, αν το Σάββατο δούμε τον αγώνα, κάποιοι τον δούνε. Είπες ότι είχε κόσμο. Στο PAOK TV, δεν μπορώ να πω τίποτα αν εστιάζει 5 ώρες στο τι κάνει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, τι κάνουν οι διοικητικοί του ΠΑΟΚ, τι κάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εκεί που θα είναι κτλ. Όμως θα το δούμε από την ΕΡΤ και τον Κοσμοτέ. Για το σκηνοθέτη του αγώνα λοιπόν. Τελειώνει το παιχνίδι. Έχει περάσει τότε να μου. Μου κάνεις. 4 δευτερόλεπτα κράτησε. Ναι. Μου κάνεις 5 κοντινά, 5 πλάνα σε οπαδούς και ποδοσφαιριστές του Άγιαξ και ένα διάρκειας 4 με 5 δευτερολέπτων στην Τότεναμ. Ρε αδερφέ, δεν είναι Άγιαξ TV. Είναι αυτό που καλύπτει, δηλαδή ακόμη και οι Έλληνες σε αυτό κάνουν πολύ καλή κάλυψη. Δηλαδή ΑΕΚ Άγιαξ, η κάλυψη ήταν ΑΕΚ Άγιαξ 50-50. Σαν να παίρνει το Euro η Ελλάδα για να δείξει τους Πορτογάλους στην κερκίδα. Ναι. Βρε να τους δείξεις. Να τους δείξεις. Τα ναι, κλάματα ναι, αυτά ναι, είναι ναι, και ναι, πιο. Ναι, είναι ωραία. Εντάξει, πουλάνε και περισσότερο. Αλλά, ναι. Αλλά 5 των 15 δευτερολέπτων προς ένα των 4, ρε φίλε, το κλείνουν το μαγαζί. Σαν να μου έδειχνε Πανετολικός ΠΑΟΚ, μία ώρα μόνο θέματα ΠΑΟΚ. Προφανώς και θα έκραζα με το δίκιο μου, έτσι. Δηλαδή οι Έλληνες είναι πιο αντικειμενικοί σε αυτά. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Ένα αυτό. Αν θέλει κάποιος να σκαλίξει αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Ειδικά για μία θέση. Ειδικά για μία θέση, ποδοσφαιριστή. Τι μήνυμα στέλνει το χθεσινό παιχνίδι. Για μένα το ζουμί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο αυτό το ζουμί. Πάρα πολύ μεγάλο ζουμί. Για μία θέση. Αγωνιστικά. Για μία θέση. Ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω. Πάνε τώρα με το φύλακα. Δεν ξέρω ποιο. Στέλνει ένα μήνυμα. Το χθεσινό παιχνίδι. Ξεκάθαρο μήνυμα. Όχι μήνυμα, το βροντοφωνάζει. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι. Έτσι. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54 5 20 6. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ σήμερα να στέλνετε μηνύματα, ειδικά σήμερα στην εσεμιέρα του Λίμπερο. This is το πανηγύρισε στον κόλτο χθεσινό τη Τότεναμ. Φοράς και φανελά. Ακόμη το δάχτυλο μας πρίσκεται. 1-0-1 μου λέει ο Στόντον Εδίνα. Να φοράει όμως άλλη φανέλα. Άκου λίγο. Σήμερα. Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος. Βγαίνει με φωτογραφία έξω. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Είσαι ένα ανταλγκάζε γύρω. Κοιμισμένε. Το ξέρω. Κοιμισμένε. Α, συγγνώμη. Κοιμισμένε. Σωτήρι. Σωτήρι. Στεναχωριέμαι από σήμερα. Α, παίξει ο ΠΑΟΚ ένα γύρο περισσότερο ή λιγότερο. Το ήξερα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ένα γύρο λιγότερο. Δεν θα παίξει απλά ένα γύρο λιγότερο. Του στρώθηκε το μονοπάτι. Κοιμισμένε. Αλλά βέβαια, τι περιμένω. Από ένα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ που χτυπούσε τους ζουρνάδες. Αυτό είναι. Και τώρα μας λέει, ποιοι ψήφισανε ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ σου λέω, κάτσε κατά τον τρίτο γκολ της Τότεναμ. Μην πανηγυρίσεις. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα τέτοιο να παίξει με τη Ριέκα. Η Μιχάκη θα παίξει με άλλη, κατάλαβες. Είμαι όσο μπορώ αντικειμενικός, το ξέρετε όλοι. Χίλια μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπες, δραγόρι μου. Στέφανος Χίος. Τη πολιτική. Στέφανο Χίο. Για τον εαυτό του πρέπει να το πει. Στέφανο Χίο τη πολιτική. Να σου πω ποιο είναι πιο λαϊκιστή, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Με δύο φωτογραφίες με το κότερο έλεος πια, ρε παιδιά. Μιλάς για λαϊκισμό. Έλεος, ρε φίλε. Α, δεν πειράζει το. Ενάρχομαι και εγώ εδώ πέρα όλη μέρα με την βίλα που μένει στο Βαθύλακο και να λέω ορίστε το ο Χρήσανθος, δείτε που μένω εγώ. Και που μένει ο Χρήσανθος. Η βίλα στο Βαθύλακο που δεν είναι βίλα. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Το έκανα εγώ με τα δικά μου τα λεφτά. Όχι με τα τέτοια. Με τι είναι τα λεφτά? Με τα δικά σου. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ. Γιατί έχω και δεν έχει τελειώσει το σπίτι, δεν έχω κι άλλα. Λοιπόν, σου πω κάτι. Εσύ κοροϊδεύει το σήμα. Κοροϊδεύει το σήμα τη Λίβερπουλ και φόρε σήμερα το σήμα με το πετινάρι. Λοιπόν,
Πάμε για φωτογραφία έξω. Μόουρα. Μόουρα. Εγώ είμαι λίγο πιο μαύρο. Ναι. Μόουρα. Πάμε έξω τώρα. Σε περίμενα. Άντε, γι' αυτά ζήσει. Σε περίμενα. Έλα. Σε λίγο ανεβαίνει φωτογραφία με Λούκα Μόουρα στο Λίμπερο. Την ανεβάζει ο Χρήσανθος. Το πουλέν μου. Παιδιά, κλείνει ο Λίμπερο. Τέλος, τέλος, τέλος. Βάλε τραγούδια και φύγαμε. Ψυχή βαθιά, τέλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τη φανέλα που φοράω σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Μπαλίκαρο, τον Αριανό από τον Βαθύλακο, που μου την έδωσε στα βαφτίσια της Μαρίας της Σαλτίδου. Δεν ήταν Αριανό το Βαθύλακο. Α, το παιδί μου που... Αριανός είναι από την Τούμπα. Αριανός του Μπέ. Άνω Χαριλάου. Άνω Χαριλάου. Έτσι που το λες και εσύ λες είναι ο τρόμος της Τούμπα. Βγαίνει στην Τούμπα και τρέμουν εφέ. Κρύβονται όλοι, ρε φίλοι. Εντάξει, το παιδί. Εντάξει. Άνω Τούμπα ή κάτω Τούμπα. Άνω Τούμπα, Αριανός Παλίκαρος. Πολύ ωραίο παιδί. Αντιπαροχή. Πολύ καλό παλικάρι. Που βλέπει και μπάλα. Όσο τον έκανε και ωραίο. Αλλά σου λέει δεν ακούγομαι, φεύγουμε αυτές τις μπουρδες που λες. Τώρα έρχομαι για φωτογραφία. Μπουρδα! Βγαίνει αυτό στην Τούμπα και δεν χαμό. Πώ το είπε. Ε? Πώς το είπε. Χολστέιν. Συγκρότημα, νόμισα λίγη. Λάθος κάνεις. Αυτός κορόιδεψε. Φάτιν. Πώς το είπε. Λέω Χολστέιν. Νόμισα λίγη το Κομπέιν. Όπως και η θύμηση του Άρη στον μπάσκετ. Σατώ. Ναι. Λοιπόν, όσοι δεν... Είναι τη θυμάσαι καλά, Μοντικάτσο, γιατί στο βαρό. Πρέπει να είμαι ο μόνος που έχω αγοράσει και το CD. Με τα τραγούδια το έχω. Ποιο, ποιος. Άρη τότε. Με εξώφυλλο Σάτο. Αλήθεια λες. Είχα βγάλει. Έχω, ναι. CD δεν είναι. Με ένα κομμάτι κάτι τι είναι, ρε. Δίσκος, λογικά. Λογικά δίσκος. CD δεν μου λες, άμα σου φέρω το CD, δασκαλάκι μάρτυρας. Αν φέρω το CD εδώ πέρα. Ναι, τότε δεν είχα βγει τα CD. Μου δίνεις 100 ευρώ. Δισκάκι, α, εγώ το πήρα μετά CD. Α, βγήκε μετά. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Και τι τραγούδια, Μαρινέλα. Το έχω αγορασμένο σε CD. Μαρινέλα έχει. Να σου πω ότι δεν θυμάμαι. Έλα, ρε. Ακρόαμα και τέτοια. Με σένα το έχουμε βάλει στο Μετρόπολης. Άκου τώρα. Το έχω φέρει. Ποιο είναι ο Αμερικανός σας τότε, ένας λεπτός. Σέλερς. Ας τον Ντάρπλε και ένας ακόμη είναι Μαυρούλης. Τριαροτεσάρι. Ο Άντερσον. Μπράβο. Μπράβο. Είναι απ' έξω, ναι. Χαβαρέ τους κάνουμε. Εγώ το έχω το αγόρασα σε CD. Ναι. Δεν το κλέψα. Ναι. Το αγόρασα σε CD. Μάλιστα. Ναι. Δεν είχε άτομο. Στη Μορόλ. Στη Μορόλ. Παιδιά, τέλος πάντων, εγώ έχω ένα CD που έχει μέσα δύο, ένα τραγούδι του Άρη είναι δύο, σε remix, έτσι, μπάσκετ, που απ' έξω πανηγυρίζουνε και είναι και ο Αμερικάνος ο άλλος, όχι ο Τάρπλε. Άρα ναι, εντάξει, δεν θα ήταν δίσκος του 80 τόσο και μετά το κάνα CD. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, 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 μπερδευτήκαμε τις χρονιές. Έλα ρε Σωτήρη, με σένα το έχουμε παίξει, Σωτήρη. Το έχω φέρει προηγούμενο ραδιόφωνο με σένα, άντε. Anyway, λοιπόν. Τι, έλα. Γιατί είναι από ψέματα, ρε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, τι δίνουμε, πες τι δίνουμε. Λοιπόν, ρίξε πρώτα το κουιζάκι. Ναι, το κουιζάκι. Τρεις φορές έχει γίνει. Quiz Opticon Express. Τρεις φορές έχει γίνει ανατροπή στην ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης. Που η ομάδα είχε χάσει τρία γκολ διαφορά στο πρώτο παιχνίδι και ανέτρεψε το αποτέλεσμα. Μία είναι ο Παναθηναϊκός, μία η Μπαρσελόνα και μία η Λίβερπουλ. Τη χρονιά που το έκανε η Μπαρσελόνα έπαιξε με την Γκέτεμπορκ. Θέλουμε να σου πείτε την έδρα της Γκέτεμπορκ. Να βάλουμε και ένα quiz, ρε φίλε, για ομάδες που δεν είναι τόσο εμπορικές, έτσι. Έχει απαντήσει σωστά μέχρι τώρα μόνο 890 ο Βαγγέλης. Καλό είναι, ονοματεπώνυμα βάζετε παιδιά, την απάντηση του γηπέδου και αποστολή στο 54526. Στις 11. Πώς λέγεται το κήπεδο της... Ναι, της... Μην το μπερδεύει, ναι, το... ναι, ναι, χαθεί ο κόσμος. Ναι. Την έδρα θέλει ο Παναγιώτης... Της Γκέτεμπορκ. Της Γκέτεμπορκ. Της σουηδικής Γκέτεμπορκ. Πολύ ωραίο όνομα, αρέσει πάρα πολύ. Φανταστικό. Ναι, φανταστικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, this is England, κύριοι. Και σήμερα πάμε και για τον τελικό του Europa League. Προσκυνήστε όλοι. Όλοι οι φίλοι θα βλέπει το νησί στους τελικούς. Ναι ρε Τότεναμ, θα απολαύσουμε τελικάρα. Καλημέρα παιδάκια, παιδάκια sorry. Μάριε, στέλνω μηνύματα σε σένα γιατί ακόμα έχω θέμα και δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στο σταθμό, λέει ο Θουβού. Τι καλός. Αγαπημένο Θουβού, δεν σχολιάζω. Πρέπει να έχει στείλει πάνω από 600 μηνύματα στον Λίμπερο. Οπότε. Πόσες προσκλήσεις για εκεί που πρωταγωνιστείς, για το τσίρκο με Τριάνο. Έτσι. Λοιπόν, τα μωρά του Κωστίκου θα περνούσαν εχθές. Τα μούλικα του Άμστερνταμ από την άλλη μπορούν να αράξουν και να σκάσουν κανένα χαράλαμπο τώρα. Λέει ο Θαλαμοφύλακας. Την καλύτερη τάκα την είπα εγώ χθες. Ναι, θα το πει σε λίγο. Ναι. Επαναλαμβάνω. Μήνυμα Θαλαμοφύλακα, ο παδού του ΠΑΟΚ. Τα μωρά του Κωστίκου θα περνούσαν εχθές. Τα μούλικα του Άμστερνταμ από την άλλη μπορούν να αράξουν και να σκάσουν κανένα χαράλαμπο τώρα. Λοιπόν, μην ξεχνάς, 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του καταπληκτικού Τσίρκου Μεντράνο. Αύριο είναι η πρεμιέρα. Και έχει δύο παραστάσεις. Διαλέγεις και πηγαίνεις όπου θες εσύ. Ή 6,5 ή 9. Και τρεις διπλές για το live party, τον Παύλα Πάρτι, τον hat-trick
αύριο επίσης, έτσι. FM και ανώνυμα τεπώνυμο, τσίρκο ή live και τα δύο, αποστολή στο 54-5-26. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Το ζητάτε από χθες. This is England, ο ύμνος των Clash, των τεράστιων Clash, του αείμνηστου Τζο Στράμερ. Ένα από τα τελευταία του live ήταν στην πόλη μας, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αλλά πέρασε στην αιωνιότητα, δεν σχολιάζω. Εδώ είμαστε, ενωμένη δυνατή τρόικα. Ο Χρήστος Τσαλτίδης ετοιμάζει μία ακόμη μαγική δουλειά, πέρα από όλα τα άλλα που κάνει για τον, για τον Λίμπερο. Και το εννοούμε, δεν κάνουμε πλάκα. Πιστεύω ότι πλέον και λάμπες αλλάζει ο Χρύσανθος εδώ στον, στο Λίμπερο. Οπότε και χαλάλι αυτά που παίρνει. Σότο και η Μπαρσελόνα στην παράταση πέρασε. Ναι. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας είναι τρεις. Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχουν και τρέχουν. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το πάρτι των Hat-Trick αύριο βράδυ στον Πολυχώρο Wii. Πέντε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του καταπληκτικού τσίρκου Μεντράνο με καλλιτέχνες από το ανεπανάληπτο και κορυφαίο Cirque du Soleil. Αξίζει, παιδιά, δεν πραγματικά αξίζει να πάτε. Αύριο είναι η πρεμιέρα. Δύο παραστάσεις, 6:30 και 9, πηγαίνεις όποιαν θέλεις. Έτσι. Μετά την εκπομπή θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαριλής. Και ο Παναγιώτης ρωτάει ποια είναι η έδρα της σουηδικής Γκέτεμποργκ. Πάρα πολύ απλά. Ιδιαίτερη εκτίμηση στον 195. Μπράβο, ναι. Που κάνει και ένα σχόλιο τρελό. Με Μανώλη Μαυρομάτη. Δεν το θυμάμαι. Όχι με Σωτήρη Μαυρομάτη. Δεν μπερδεύει τον ποδοσφαιριστή. Μήπως σε παρέσει ο ποδοσφαιριστής. Εκτός κι αν ο Σωτήρης Μαυρομάτη. Το και το αδικούμε. Οπότε τα παρατάω όλα. Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Μετά που πήγε ο Μαυρομάτης. Δεν θυμόμαστε. Σε πασαρα... Όχι. Ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Ενώ σε μεγάλη κατηγορία. Από τον ΠΑΟΚ. Καδέλτο, το παιδί μου ήταν κάπου. Ήταν σε. Πού ήταν ο Μαυρο. Πριν τον ΠΑΟΚ, πού ήταν ο Σωτήρης ο Μαυρομάτης. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος που μας ακούει τώρα. Λοιπόν, αν ακούει ο Σωτήρης Μαυρομάτης, ας μας στείλει λίγο την καριέρα του. Τον καλημερίζουμε. Η Έφη μπαίνει για τσίρκο. Όμορφο καλημέρες με χαμόγελα. Να είσαι καλά. Για το live μπαίνει η Ελένη. Για να περάσει καλά με τους φίλους στο hat-trick. Να είσαι καλά, Ελένη. Διπλές είναι έτσι. Και τσίρκο. Και hat-trick είναι. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Λοιπόν, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα σας βοηθήσουμε εμείς, πέρα από αυτό που βάλαμε, ποια είναι η στιγμή του αγώνα. Για μένα είναι μία, θα την πω σε λίγο. Η αγωνιστική στιγμή, η αγωνιστική στιγμή, η αγωνιστική παρατήρηση. Λοιπόν, ό,τι και να κάνουν οι Ισπανοί, ό,τι και να κάνουν, την πολεμάνε τη θέση εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω. Την πολεμάνε, την έχουν ξεφτυλίσει. Ό,τι και να κάνουν, έρχεται περήφανη απάντηση χθες. Μέσω Αγγλικού Συλλόγου από έναν Ισπανό, ζητώ συγγνώμη, Βάσκος είναι ο άνθρωπος, από τον Θανάση Παπάζογλου της Βασκονίας. Μπράβο. Τον Φερνάντο Γιορέντε. Το κλασικό το εννιάρι δεν θα πεθάνει ποτέ, ρε κουφάλες. Το κλασικό το εννιάρι, ό,τι και να κάνετε, δεν θα πεθάνει ποτέ. Όσο και αν το κοντίνετε, όσο και αν το μπασταρδέψετε, έτσι, με τα fake number 9, δεν το. Τσαλτίδη, παραδέχομαι, υποκλίνομαι. Χρήστα Τσαλτίδης έχει ανεβάσει Λούκας Μόουρα πριν τον αγώνα, αξίριστο, και μετά τον αγώνα, αξιρισμένο. Μπείτε τώρα και σχολιάστε. Όχι, δεν λέμε τον οποίο χαρακτήριζε Μαλουμίδη χθες. Εδώ στο Λίμπερο γράψανε η μηχανή του χρόνου. Μας φέρνει στο Λίμπερο τον Μόουρα 30 χρόνια μετά, ξυρισμένο. Αυτό δεν ταιριάζει, φίλε. Αυτό ξυστήρι, όταν βάζουμε φωτογραφίες, θα το φωνάζουμε εδώ να έρχεται, να τραβάει και να διαβάζει. Για τέτοια ζυγή. Και λέω υπέροχα εκεί. Δεν υπάρχει, ρε. Μόνο γι' αυτό έρχομαι. Παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα. Μπείτε τώρα και το σχόλιο του Χρύσανθου είναι ευστοχότατο. Κάτι παραπάνω από ευστοχότατο. Λοιπόν, το κλασικό εννιάρι το χρειάζεσαι γιατί θέλει υποπίεση χρόνου να ταξιδέψει η μπάλα στον αέρα. Και αυτός να τη σπάει, να κατεβάζει, να απειλεί ο ίδιος, να τρώει ξύλο, να βγάζει βρώμικη δουλειά. Το τρίτο γκολ της Τότεναμ, για αυτούς που βλέπουν μπάλα, είναι η βρώμικη δουλειά που βγάζει ο Φερνάντο Γιορέντε. Στη συνέχεια είναι το μαγικό που κάνει. Το τρίτο γκολ της Τότεναμ είναι κολόφαρδο. Στη συνέχεια γίνονται είναι όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μπει γκολ. Εδώ για το 2-2, άλλος ο πίσω μας έλεγε έγινε τσαφ. Ποιο τσαφ. Ακόμα και ο τρόπος, το λίγο που ακουμπάει ο παίκτης του Άγιαξ, βοηθάει να μπει γκολ. Το γκολ της Τότεναμ το τρίτο είναι μαγεία.
Τι μαγεία, ρε φίλε. Αυτό που κάνει. Κάνει γκέλα ο αμυντικός. Ποια μαγεία είναι. Βγάζει. Άμα ο αμυντικός την απομακρύνει στα περιστέρια. Το είδα και σήμερα τρεις φορές. Βγάζει βρώμικη δουλειά ο Γιορέντε με πλάτη στην εστία. Για Γιορέντε, ρε, η μπάλα φτάνει στον Τελεάλη. Ο οποίος βγάζει την παλιά. Στον Τελεάλη πώς πάει. Ο Ντελεάλη βγάζει εκπληκτική παλιά. Ναι. Α, στον Ντελεάλη πώς πάει. Ωραία. Προηγείται η βρώμικη δουλειά του Γιορέντε. Ποια δρόμη, και μετά το τσάφ του αμυντικού. Μόνο ωραία, ναι. Ωραία, κάτι για να κάνει τσάφ, ρε Χρυσάδικα, αυτό θέλω να σου πει. Κάτι έκανε μια δουλειά κάποιο. Κάτι κάναν δύο άτομα. Τίποτα δεν έκανε κανένα. Η μπάλα ήταν στα πόδια. Παλεύει ο Γιορέντε με τον άλλον πίσω του, του συγκλήσει όλοι. Του έχει κλείσει όλο το Άμστερνταμ, Γιορέντε. Και δεν μπορεί να. Του έχει κλείσει όλο το Άμστερνταμ. Άμα είναι να πάω να παίζω εγώ μπάλα. Έτσι. Απένω εγώ μπροστά, κλείνω και το Άμστερνταμ και το Αϊτχόφεν μαζί. Επίσης, το δεύτερο γκολ του Λούκα. Χάτρικ κάνει ο Μόουρα, έτσι. Χάτρικ το λέμε. Ο υπόλοιπο πλανήτη λάθος. Χάτρικ είναι σε ένα ημίχρονο. Τώρα το έχουμε σε κάνει. Σε ένα ημίχρονο το βάλε. Χάτρικ είναι σε ένα. Όχι. Δεν τα δύο μπαίνουν στο. Τα δύο μπαίνουν. Αν έχω. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δύο-τρία. Ναι. Ναι. Συγγνώμη, εγώ ναι. Είναι ατόφιο. Ναι, είναι ατόφιο. Αγγλικό χάτρικ. Ναι, ναι. Συγγνώμη, εγώ ναι. Ναι. Παρασύρθηκα. Χάτρικ είναι σε ένα ημίχρονο και τι. Χωρίς τι. Χωρίς διακοπή ενδιάμεσα. Όχι. Χωρίς πέναλτι. Δηλαδή, αν βάλει τρία γκολ σε ένα ημίχρονο, το ένα είναι πέναλτι, δεν είναι χάτρικ. Η έννοια ξεκίνησε στην Αγγλία. Χάτρικ, τρία γκολ σε ένα ημίχρονο, κανένα με πέναλτι. Γι' αυτό λοιπόν, πήρε την μπάλα στο τέλος. Δείτε το δεύτερο γκολ του Λούκας Μόουρα. Δείτε το δεύτερο γκολ του Λούκας Μόουρα. Και βάλτε το ένα από τα δύο γκολ, τα τρία ή δύο, του Βασίλη Χατζηπαναγή στον θεϊκό τελικό του 76 Κυπέλλου Ελλάδος. Ηρακλής Ολυμπιακός το 4-4. Υπάρχουν. Το γκολ του Λούκας Μόουρα το δεύτερο είναι Βασίλης Χατζηπαναγής στον τελικό του 76. Mm. Βάλτε τώρα και δείτε το. Ο άλλος κρατάει σαν το σκυλί την μπάλα, φίλε, και ο άλλος από πίσω λέει τσαφ έγινε, λέει, και μπήκε τον γκολ. Παοξής να τους χαβαλέκανε με εμένα αυτό. Α, ναι. Με την κοτσίδα με κολαντρίζει εμένα. Παοξής, πολύ καλά παιδιά είναι. Και ήδη. Δεν υπάρχει το σκυλί, πάρα πολύ καλά παιδιά. Εντάξει, δεν καλά. Λοιπόν, πάει αυτό. Σε λίγο θα πω τη στιγμή του αγώνα για μένα, δεν έχει στείλει κανείς. Γλιτώσαμε για να είναι νέο Χέιζελ. Ποια πιστεύετε ότι είναι η στιγμή του αγώνα? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμη λίγο χρόνο αφήνουμε. Λοιπόν, χθες το πρωί κάθισα και είδα όλα τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Γιατί εγώ όταν λέω κάτι, το λέω. Μπράβο. Τι είπα χθες στην εκπομπή το πρωί? Ο μηχανισμός και τα λοιπά. Ήμνησα και όλα αυτά. Αλλά ο μηχανισμός προπαγάνδας καλά κρατεί. Σήμερα. Πάρτε τα χθεσινά πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Όλα. Τα είδα όλα. Δόξα τω Θεώ, γεμάτο μανταλάκια εφημερίδες είμαστε. Μιλάω για αθλητικές. Χώρια και πολιτικές. Πάρτε και τις πολιτικές. Τώρα, μπείτε σήμερα και δείτε όλες τις αθλητικές εφημερίδες της Ελλάδας. Ού, κάτω τον καιρό. Μόνο η Live Sport γράφει με γράμματα 1,5 εκατοστό σε μια αγωνία επική Τότεναμ. Α. Η χθεσινή Sport Day δίνει το βασικό θέμα στην Ελλάδα. This is Anfield. Δείτε τη σημερινή Sport Day. This is Amsterdam. Δείτε τη χθεσινή Sport Time και δείτε τη σημερινή Sport Time. Δείτε την χθεσινή Live Sport και δείτε τη σημερινή. Φίλε, η μία είναι η Liverpool και αποκλείει την Barcelona. Η άλλη είναι η Tottenham και αποκλείει. Και από 0-1. 2-0 ημίχρονο. Εγώ δεν λέω να γράψεις This is Hotspurs. Όχι. Αλλά ρε Sport Day, δώσ' μου 5 εκατοστά στο πρωτοσέλιδο. Δεν σου δίνω, ρε φίλε. Είμαι Liverpool. Γι' αυτό λέω ότι. Νομίζω ότι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εσύ λες για το τέτοιο. Για πες μου λίγο τα αγγλικά tabloids. Βάσει και τις χρησιμότητες του αγώνα, έτσι. Αγγλικά tabloids, συγγνώμη, δεν έχω δει ακόμη. Γιατί δεν έχεις δει. Ακόμη δεν έχω από δει. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει. Βάλτα. Όχι, βάλτα. Η Βρυτανία. Καλά, είναι... εγώ λέω εντάξει. Την προπαγάνδα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ήμνησα χθες. Την νεαρή και φέραλπη δημοσιογράφο Αγάπη Γαβριλίδου. Μπράβο τη. Που λέει, να σου πω κάτι, Μάρι, είμαι Liverpool. Όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια είναι απίστευτο. Όταν τα λένε για την Manchester δεν τα λες. Ούτε με τον ΠΑΟΚ. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνεις εσύ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ. Να εσύ. Με παίρνει τηλέφωνο εμένα. Μαρία. 1:50 μεσάνυχτα. Mm. Ο Γράλιας. Και να λέει είμαστε στον σύνδεσμο. Ο Χρόνια. Πάτε καλά, ρε εσείς. Γιατί ρε φίλε, σε πήρε και πώς δεν βοηθήσεις. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνεις εσύ. Ρε Γρόλιο, πας καλά. Παρουσιάζεις δηλαδή κάτι ψεύτικο όπως η Manchester United μεγαλύτερο από το αληθινό που είναι η Liverpool. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Όρμα του χρήσανε. Προπαγάνδα δεν είναι να αναπαράγεις και να δίνεις τη σωστή διάσταση σε μεγαλείο όπως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός οργανισμός στον πλανήτη που λέγεται LFC. Μπράβο. Κατάλαβες, Μάριε. Μπράβο. Όταν παρουσιάζεις το πραγματικό γεγονός δεν είναι προπαγάνδα. Μπράβο, όταν παρουσιάζεις όμως
τον Νορβηγό-Σουηδο-Φιλανδό. Γιατί δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτός. Φέρανε για να βραβεύσουν τον Άλαν Κέννεντι και τον χαρακτήρισαν το μεγαλύτερο αριστερό μπακ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Φόρμαρε τη Ρεάλ Μαδρίτη τον τελικό μια χαρά. Ζητώ συγγνώμη ξανά, ζητώ συγγνώμη ξανά τον Κώστα Ιωσηφίδη. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τον Κώστα Ιωσηφίδη. Έπαιξε στην Αγγλία. Ο οποίος από τον Άλαν Κέννεντι, προσωπικά για μένα, παίζει και να ήτανε... Μα δεν είπανε από το ελληνικό, από το αγγλικό είπανε. Από το αγγλικό. Άρα μπορεί στην Ελλάδα να υπήρχε καλύτερος. Που τον κατουρούσε όρθιος ο Κένι Σάνσομ της Άρσεναλ. Γι' αυτό έβγαινα από την τρίτο τέταρτη. Πού είσαι ρε κακομύριε, λέει, πού είσαι ρε κακομύριε. Αυτό είναι μια υπέρτατη μορφή προπαγάνδας. Ο Φλάξ με το μουστάκι, κρυόφατσα. Είπες κάτι το οποίο ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάποιος να το αντικρούσει. Όχι. Άρα το πετάς. Το πετάει και βγαίνει πλάκα. Και ποια είναι η πλάκα, Μπόρις Γκάρσια δεν χαρακτήριζε τόσα χρόνια, τώρα άλλαξε, κατάλαβες. Ο Μάριος είπε, πώς τον είπες, Κένι Σάνσον. Ο Κένι Σάνσον της Άρσεναλ, που άμα του πω εγώ ότι ήτανε ξανθομάλης, μακριμάλης, με μεγάλο κόλο, θα πει όλος, όπου και με αυτό έτσι ξανθομάλης, με μεγάλο κόλο, κατουρούσε τον Κέννεντι. Άσε που Κέννεντι, όλοι ξέρουν είναι... μόνο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Δεν ξέρουν κανένα τον παίκτη. Αλλά... Ο Κώστας μπαίνει για το live morning lads. Το πετινάρι δεν λάλησε. Κώστα, με σένα κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Τρεις-τέσσερις συνεχόμενες μέρες τα μηνύματά σου κόβονται στην 8η με ένα τη λέξη. Στείλε αν θες τη συνέχεια. Μετά από εκεί. Ξεκίνα από το πετινάρι, αν θέλεις. Λες, το πετινάρι δεν λάλησε. Αν θες στείλε τη συνέχεια, για το live εννοείται μπαίνεις. Για το live μπαίνεις. Με συγκινεί ο 458. Πώς έγινε ο Ντινέζε και Γκούλου εντάξει. Ο 458, όμως... ο Μανώλης μπαίνει για το τσίρο και λέει: καλημέρα παιδιά. Ο παδός της. ΑΕΚ, Γκούλου και Ουντινέζε. Ουντινέζε. Βαθιά υπόκληση. Μήπως έγινε από τον Ζήκο. Άρα σημαίνει ότι είσαι πάνω από 40. Βαθιά υπόκληση στα δύο πρώτα. ΑΕΚ και Γκούλου. Ουντινέζε, φίλε, κάποια στιγμή το έχω για θέμα. Φίλε, το η πιο κρυόκολη ομάδα. Ενώ η πόλη. Α την πόλη. Ζωάρα. Α την πόλη. Ναι, βρέα. Ναι, α την πόλη. Ναι. Που είναι. Ναι, α την πόλη, ρε παιδί μου, λέμε για ομάδα. Ναι. Η Καλονή μπορεί να είναι. Για μένα πιο ενδιαφέρον η Καλονή. Μπορεί το να μην μου λέει τίποτα η Καλονή. Είναι πανέμορφη η Καλονή. Από αυτού που έχουν πάει και από ό,τι έχω δει από ντοκιμαντέρ και από φωτογραφίε. Παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη την Καλονή. Η Ουντινέζε είναι φοβερό. Υπάρχει πάντα στην Αλφα Ιταλία και ποτέ δεν. Για μένα. Δεν ασχολείται κανεί με αυτή. Η Ουντινέζε είναι κάτι κρύο. Ναι, όντως. Δεν λέω για τίτλου. Προ Θεού, δεν μιλάω για τίτλου. Ναι. Έτσι. Α πούμε, ο Παδραμαϊκό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία του. Που έφαγε κυνήγι από τι κυβερνήσει δεξιά. Για να βγει μπροστά η δόξα δράμα. Οκ. Δεν λέω για προ Θεού. Δεν λέω για τίτλου. Α πούμε, Γουλφ καρά συγκινούμε. Η οποία έχει χάσει τελικό με την Τότεναμ για ένα γκολ. Εκθέσεων. Πρώην UEFA. First Cup. Ναι, ναι. Νομίζω... Πρέπει να έχω ένα πρόβλημα. Είναι ο πρώτος αυτός. Είναι, πάντα τον μπερδεύω. Είναι ή ο τελευταίος Τότεναμ Γουλφ εκθέσεων. Ναι, ή ο πρώτος UEFA. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Πρώτο εκθέσεων, Μάρι, έχει παίξει 0-1 η Ρώμα. 0-1 στο Γουλβερχάμπτον. Ναι. 1-1 στο Λονδίνο. Πρώτος και χάνει. Πρώτος τελικός εκθέσεων νομίζω το πήρε η Ρώμα. Όχι, δεν είπα πρώτο. Α, τελευταίο, ναι. Α, συγγνώμη. Ναι. Τελευταίο, ναι. Είπα ναι, ή τελευταίο εκθέσεων. Ναι, ή πρώτο σου έφερε, εντάξει. Ναι. Μπορεί, ναι. Αυτό. Δεν θυμάμαι. Πάντως, φίλε, μπράβο σου. Μπράβο. Χθες με μεγάλη μου χαρά είδα κάτω εδώ πέρα φίλος και του Παναγιώτη, τον Μαρίνο, ο οποίος είναι. Όχι είναι, μιλάμε για άρρωστος. Ασχολείται με αυτές τις τρεις ομάδες που θα σας πω τώρα, το έχουν ξαναφέρει, 5 ώρες την ημέρα με την κάθε μία. Απόλλων Πόντου, West Ham και Τωρίνο. Μιλάμε τώρα για αρρώστια, έτσι. Και με τις τρεις ασχολείται την ημέρα 5 ώρες με την κάθε μία. Και μάλιστα μου είπε κάτι για τους hat-trick που έμεινα, μου φύγει η μασέλα. Δεν το γνώριζα αυτό. Αν μου το επιτρέψουν οι hat-trick, θα το πω. Δεν το ήξερα. Έτσι όπως το λες, ακούγεται σαν κακό. Σαν πολύ καλό. Ναι. Τίνος γιος είναι ο ένας. Ναι. Πάγωσα. Δεν το ήξερα αυτό. Αν μου το επιτρέψει ο Πέτρος, θα το πω. Λοιπόν. Οκ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για μένα η στιγμή του αγώνα. Όπου την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώθηκα πόσα χρόνια δεν θυμάμαι το τύχημα τη Σουπέργκα και παίζανε Γιουβέντους στο Ρήνο. Ναι, ναι. Εννοείται. Το 49. Εννοείται, ναι. Ποιο είναι ο αρχηγός. Ποιο είναι ο αρχηγός. Τη Σουπέργκα. Δεν θυμάμαι. Τεράστια μορφή. Δεν θυμάμαι. Λένε ότι ήταν μετά πιο καλός ο γιος του, αλλά μάλλον όχι. Τεράστια μορφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Του Ιταλικού. Επειδή ο. Σουπέργκα μιλάμε. Mm. Το Ρήνο μιλάμε, ναι. Μπονισένη. Καμία σχέση.
Ναι, από μη αρχίζει. Από μη. Ναι, το επιθετό του. Μαρόκι. Μπαμπάς και... Το αντίπαλο δέος του Ριβέρα. Ματσόλα. Μπράβο. Α, ήταν το Ρήνο, ε. Ο πατέρας του Σάντρου. Σαν 8 ώρα κόλλησα τώρα, ντρέπαμε. Ξεκλειρίζεται όλη η ομάδα. Ο πατέρας του Σάντρου. Ναι. Ναι. Αρχές, ξεκίνημα, τέλη Απριλίου του... 49. Του 49. Ναι. Και εκείνη τη χρονιά. Γι' αυτό φόρεσα εγώ Σούπερ Λίγκα ναι, σήμερα. Το δώσαν, το δώσανε το πρωτάθλημα στην Τωρίνο. Ναι. Αλλά ήταν πρώτη ήδη εκείνη τη στιγμή 3 βαθμούς. Ναι. Λένε ότι δεν το είχαν με τίποτα, εννοείται. Ναι. Δεν το είχαν. Και συμφώνησαν όλες οι ομάδες. Το πρωτάθλημα πήγε στην Τωρίνο. Ήταν ούτως ή άλλως πρώτη και μέναν νομίζω 2 αγωνιστικές. Ναι. Και για την Τωρίνο και όλα για εκείνη την ομάδα εύκολες. Αλλά πάντως το δώσαν, συμφώνησαν όλοι. Γρανάτα κόρψη οπαδί, το πέταλο. Ούλτρα Μαρατόνα. Τώρα τι σημαίνει, δεν ξέρω. Θυμάστε το ΑΕΚ Τωρίνο εδώ πέρα Φιλαδέλφια με τον κόλ του Μπατίστα την Οβίδα. Είχαν έρθει με 300 κράνη. Αυτό το θυμάμαι. Ναι. Με κράνη. Με κράνη, ναι. Ναι. 2-2. 2-2 ΑΕΚ Τωρίνο. ΑΕΚ Τωρίνο 2-2 το 92-93 κάπου εκεί. Ναι, ρε. 2-2. Έχω τον Κουερί Σπορτίβο αφιέρωμα στην ναι. ΑΕΚ με τον Ντανιέλ Μπατίστα. Βάζει του Βλάρα. Ναι. Ο Γκούλιτ τη ναι. Ελλάδα. Ναι. Ναι. Να το δούμε μετά. Λοιπόν. Για μένα η στιγμή του αγώνα είναι μία. Το σκορ είναι 2-2. Μένουν περίπου 14 λεπτά και ο Χακίμ Ζίγεχ τσαμπουκαλεύεται πάνω στην goal line με τον Ντελιάλη και βάζει σχεδόν μπροστά στο πρόσωπό του τον δείκτη ναι. του δεξιού του χεριού. Όλα τα λεφτά ποια είναι. Το βλέπω. Πες το αυτό. Πες το αυτό εδώ, που είσαι, ήταν υπέροχο. Εδώ, χίλια μπράβο στο σκηνοθέτη που κάνει τρελό κινητό, τρελό κοντινό στο περιστατικό. Ο Ντελιάλη... Ναι. Πρέπει να το δεις όμως για να το καταλάβεις. Ο Ντελιάλη ναι. τον κοιτάει με το πλέον απαξιωτικό ύφος σαν να είναι λόρδος του Σάσεξ που απευθύνεται στον Μαροκινό υπηρέτη του σε στυλ ανύπαρκτε βορειοαφρικανέ φτιάξε μου ένα τσάι και ηλάνης εκεί λέω το πήραμε μπράβο ρε Ντελιάλη πιο απαξιωτικό βλέμμα και πιο στραβομουτσούνιασμα σε στυλ κάτι βρωμάει στην κουζίνα δεν έχω μα τα ξαναδεί άιντε βρε Χακίμ Ζίγεχ αγόρι μου άιντε βρε αγόρι μου που ενδεκάδα στη Leicester City σήμερα παίζεις δεν παίζεις. Ωραίος, καλός. Παιδιά, όσοι αξίζετε, ελάτε στο νησί. Ελπίζω να κατάλαβες και να το εμπέδωσες, καραφλή κάμπια, μετά το προχθεσινό. Κάτι που δεν θα κάνει ποτέ η ομαδούλα σου και καμιά άλλη, ότι το σηκώσαμε έτσι. Με αυτή την μπλούζα να είσαι και την 1η Ιουνίου, που είναι και πιο ελαφριά και από πούπουλο στην Ευρώπη, και να μετράς τα μπαλάκια της μεγάλης Liverpool. Η κούπα μόνο στα χέρια του Henderson. Μετά κλάψε ελεύθερα. Γιατί χρησιμοποιεί αυτός αόριστο το σηκώσαμε. Ο Χρήστος, που είναι κοινός μας γνωστός. Παιδιά, μπείτε τώρα. Είναι, βάζει... Γιατί ξέρει ο κόσμος, περίμενε λίγο Χρήστος. Έχει ανεβάσει ο Χρήστος. Έκανε τρελή δουλειά πάλι ο Χρήστος. Ανέβασε Λούκας Μόουρα σήμερα με φανέλα Τότεναμ και Λούκας Μόουρα 30 χρόνια μετά με φανέλα Τότεναμ. Έτσι. Ο Χρήστος που είναι κοινός μας γνωστός, ο γνωστός αυτός. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Σε μια... Έχει βάλει και τέτοιο, και τραγουδάκι. Ο Χρήστος λέει, ο άλλος. Έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει τη συμπολίτησα City, τα νανάκια της Καταλωνίας που μια ζωή έκραζες, κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο που διέλυσε στο διάβα της η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Χθες ήμουν Λίβερπουλ. Ο Σίμος λέει απλά ο Μόουρα είναι φιλοπαοκτσής. Τώρα μετά από 30 χρόνια δεν ξέρω. Καλημέρα λέει ο Δημήτρης. Το μάτς κρίθηκε όταν έβγαλε τον Γουανάμα και το γύρισε 4-3-3 από ρόμβο και πήρε βοήθεια από τα πλάγια. Γουανιάμα. Ασλαμά θα βάλει το τικ μπούμ. Από πάλι αυτή πώς, Hives, Hives, πώς λέγονται. Από Hives, τους Σουηδούς. Ναι. Παιδιά, sorry, αυτή την πατάτα που έκανα με Άρτη Μάκη. Αυτό yes, ήταν ματσάρα και όχι το κορμοράνος μου φαλώνα. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Το χθεσινό, παιδιά, συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, τι είπες, το χθεσινό, λέει, έμοιαζε ένα με το Ολυμπιακός Μέταλλις. Καρμπών ματς. Ουντινέζε, η Ξάνθη της Ιταλίας ποδοσφαιρικά. Χίλιες φορές Τριεστίνα παρά Ουντινέζε. Τριεστίνα. Σωστό, σωστό, ναι. Πραγματικά. Το πετινάρι το διαβάσαμε, το έστειλε και εδώ ο. Ναι, τι λέει, Λάγκαν, το πετινάρι δεν λάλησε. Σήμερα το πρωί. Γλεντούσε όλο το βράδυ ψες. Σωστό. Καλημέρα. Ατομά το εδώ, το χθεσινό ξανά αυτό βγήκε και τα λοιπά. Και η Βαλεντίνη σε φυλά. Κάτσε να το πω ακριβώς. Βαλεντίνα, αυτά είναι. Α, είναι η Βαλεντίνα, η 7. 92. Ναι. Μάλλον, μπορεί να είναι κάτι. Τη εκπομπή, όχι η Βαλεντίνη είναι. Εντάξει. Η οποία λέει Μάριε, στέλνει ένα μήνυμα προσωπικά σε σένα.
και λέει, Μάριε, η Βαλεντίνη, λέει, έλεγε, ναι, γιατί νομίζω το σβήσε. Ναι. Πέντε διπλές για τσίρκο Μετράνο. Το βρήκες. Το βρήκα το μήνυμα της Βαλεντίνης, ναι, η οποία πολλές πρέπει καρδιές να έχει ένα θέμα, διότι λέει, πάντα όμορφος θα είσαι, Μάριε. Βαλεντίνα, να είσαι καλά. Σε φιλό γλυκά. Yeah. Το σε φιλό γλυκά το δεχόμαστε, Βαλεντίνη μου. Μπράβο, μπράβο. Πάντα όμορφος. Ανταποδίδω, μπράβο. Βαλεντίνη, μπράβο. Καμιά φορά χρειάζεται να λες και το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο, αλλά χρειάζεται να το λες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πολλές φορές, Μάριε, χρειάζεται να σου πει και κάποιος. Αυτός είναι λίγο μόουρα, αλλά άσπρος. Είναι πολύ άσπρος αυτός. Απλώς δεν είναι, αυτός δεν είναι 30 χρόνια μετά όμως. Ναι. Λοιπόν... Αυτός είναι 5 χρόνια πριν. Τι? 5 χρόνια πριν είναι. Έχετε ένα μισαράκι να διεκδικήσετε γυαλιά από τα Opticon Express, είτε οράσες είτε ηλίου, στο κουίζ που έχουμε βάλει. Ποια είναι η έδρα της Γκέντεμπροκ? Με αφορμή τους τρεις αποκλεισμούς ομάδων οι οποίοι είχαν κερδίσει το πρώτο μάτς με 3 γκολ διαφορά. Τρεις φορές έγινε αυτό στην ιστορία. Μία ο Παναθηναϊκός, μία η Μπαρτσελόνα και μία η Λίβερπουλ προχθές. Απλά στο ένα παιχνίδι συμμετέχει και η Μπαρτσελόνα, στο ζευγάρι τέλος πάντων, το 1986 με την Γκέντεμπροκ. Ποια είναι η έδρα της Γκέντεμπροκ? Έχουν απαντήσει 2 μέχρι στιγμή σωστά. Και 5 διπλές για Τσίρκο Μετράνο, η μεγάλη πρεμιέρα αύριο. Πηγαίνεις ή 6.30 ή 9, σε όποια ώρα τραβάει η ψυχούλα σου και σε βολεύει, και 3 διπλές για το αυριανό πάρτι των Hat-Trick. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για τη λαϊβάρα των Όπα στο 8-Ball. Μεγάλο live αυτό, θα ξεκινήσει πολύ πίσω λόγω του τελικού. Θα ξεκινήσει πάρα πολύ πίσω λόγω του τελικού. Ειδικά αν το πάρει η ΑΕΚ και έχει πανηγύρια και τέτοια, θα πάει αρκετά πίσω για να πάει ο κόσμος. Το παίρνεις από τι θα το... Τι άλλο θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, την απάντηση για το γήπεδο της Γκέτεμπορκ. Αλλιώς γράφεις live ή τσίρκο ή και τα δύο, και στα τρία μπορείς να πεις. Αποστολή με 54-5-26. Ο 164, το παοκτσάκι το άρρωστο λέει. Καλημέρα. Μάριε, αν δεν τα βρείτε με τον φίλο μου Αχιλλέα, πουλάω κι εγώ αφημί. Τα φιλιά μου, Μάκαρος. Είμαι από αυτούς τους 450 που, πήρες, ναι, που είχαν δώσει 50 ευρώ και ψήφισαν Μάκη. Ναι. Εννοείται. Και την άλλη μέρα το έκανε πρωτοσέλιδο η Sport Day με τεράστια γράμματα. Αυτό είναι προπαγάνδα. Ποιο, τι είπα. Ποιο. Δεν ήσασταν 450. Λάθος κάνεις. Πόσοι ψήφισαν Μάκαρο? Η Sport Day το προεπόμενο πρωί. Άσε τα Sport Day, εσύ ήσουν εκεί. Ναι. Πώς ήσασταν? Κάτσε φίλε, ήταν η ψηφορία όλη τη μέρα. Εγώ πήγα με το Χάρη κάποια στιγμή. Μου είχες φέρει την απόδειξη, το θυμάμαι. Φίλε. Όχι απόδειξη, το φίλε. Κάτι που είχες φέρει. Φίλε. 50 ευρώ, γορμή. Ναι. Φίλε, 450 δεν πλήρωσαν 50 ευρώ. Όχι, κάποιοι ήταν ήδη, ήδη πληρωμένοι, καθαρισμένοι. Αρχίζει η προπαγάνδα σιγά σιγά να πέφτει. Ο μηχανισμός Sport Day. Από τους 450. Τι λέει ο βλάκας? Κατάλαβες τι είπα? Εγώ είμαι βλάκας. Κατάλαβες τι είπα? Εγώ είμαι βλάκας. Όσοι ήταν τακτοποιημένοι οικονομικά δεν φυσικά δεν πλήρωσαν. 450 πλήρωσαν 50 ευρώ. Όσοι είπα 450 ψήφισαν. Ψήφισαν που πλήρωσαν 50 ευρώ. Ήταν πολύ μάκαρο. Που δεν ήταν μέλη. Δύο ψέματα. Ένα ότι 450 ψήφισαν, γιατί υπήρχαν ήδη τακτοποιημένοι. Hey, ψευτοδόδοροι. Και πόσοι από τους 450 είναι το σωστό ψήφισαν Μάκαρο? Γιατί δεν ψήφισαν και οι 450 Μάκαρο? Ψήφισε το, το 93%. Ανέβαρε ήρα του χρόνου να κάνουμε γλέντια εδώ. Ωραία, τι γίνεται, μάνα και κόρη. 47, 450. Ψεύτη προπαγανδιστή! Σωτήρη, τι είπε ότι ψήφισαν Μάκη οι 47? 47. Λοιπόν, αν ακούει ο Γιώργος Ματζιούκης να βγει τώρα στον αέρα. Τώρα, βγες. Βγες, Γιώργος, βγες. Λοιπόν, επιστροφή στην Τρόικα. Καλημερίζω με τον Κοσμά από τον Bad Habit. Άρε, Κοσμά, τεράστιε. Τα πούμε, ναι, ναι, λίγο ήρεμα. Ναι, ναι. Λίγο καλά, Παναγιώτη. Με κομμάτι αφιερωμένο στον Χριστόφορο για σένα, έτσι. Η παραγγελιά, ξέρω εγώ, για σένα από Σωτήρη Δασκαλάκη, από εμάς όλους στην Τρόικα, από τον Λίμπερο όλο. Αγαπημένη Λόρδη του Χριστόφορου, Hard Rock Αλληλούια, σε λέω. Οι οποίοι βγάλανε άλμπουμ τώρα. Πέρσι κάτι βγάλανε οι Λόρδη. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε. Κοσμά, Bad Habit. Το Bad Habit δεν υπάρχει. Ένα καφέ ρέστοραν, lounge, ό,τι θέλετε πείτε το. Πανέμορφο. Το οποίο για πλάκα όχι στέκεται, όχι επιβιώνει. Oh. Θα μπορούσε να τσακίζει στα βουπού της Αθήνας. Για πλάκα. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Και όμως υπάρχει και ευημερεί και κοσμή την Σταυρούπολη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι ακριβώς δίπλα
στο ξενοδοχείο Λαζαριστές. Λίγο πριν τη Μονή Λαζαριστών. Όσοι πηγαίνετε εκεί πέρα για θέατρο, για καφέ, για αυτά, περάστε. Να δείτε τι εστί Bad Habit. Για brunch, για γεύμα, για δείπνο, για καφέ. Απίστευτο, απίστευτο. Και ειδικά τώρα από εδώ και πέρα είναι ζωγραφιά. Τώρα, από Μάιο μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη. Πραγματικά είναι ζωγραφιά το Bad Habit. Πραγματικά κοσμεί τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Την, ρε παιδί μου, τη στέλνει δύο επίπεδα πάνω. Έχει σημασία, το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Κοσμά, καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, Κοσμά. Και αφού πιάσαμε τον Bad Habit, πάμε και παραδίπλα. Στο ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Λαχταριστά μπέργκες, μιαμ μιαμ. Δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ για μέτρινες επιλογές. Ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανισκούς. Λοιπόν, να πω κάτι. Θοδωρής Ηλιάδης και Νικόλαος Ποζουκίδης, τα μπλουζάκια σας είναι εδώ από χθες το μεσημέρι. Τα μπλουζάκια των Hat-Trick. Φίλε Θοδωρή και φίλε Νικόλαε, είναι εδώ. Μπορείς να έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Από τις 9 να έρχεστε. Από τις 9.30 το πρωί έως και τις 5 παρατέταρτο για να τα πάρει τη Μαριλής με ταυτότητα. Θα πεις: είμαι ο Θοδωρής Ηλιάδης. Να έχεις μαζί σου μια ταυτότητα, ένα διαβατήριο, κάτι έτσι, ένα δίπλωμα. Είμαι ο Νικόλαος Ποζουκίδης. Τα μπλουζάκια είναι εδώ και είναι πραγματικά καταπληκτικά, πανέξυπνα. Μα τι λέω, αφού είναι μπλουζάκια Hat-Trick. Hat-Trick, τρεις διπλές προσκλησούλες για το αρινό τους live, πέντε διπλές για το Μεντράνο, πρεμιέρα αύριο, είτε 6.30 πηγαίνεις, είτε 9, το ονειρικό αυτό τσίρκο, το Μεντράνο, και η γυαλιά, Οράσιος ή Ηλίου, από τα Opticon Express, ποια είναι η έδρα του Σουηδικού Συλλόγου της Göteborg. Μιλάμε για ποδόσφαιρο φυσικά, έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο η απάντηση ή τσίρκο ή live και τα 2 και τα 3 αποστολή στο 54526. Το πάνω στο σβήσιμο το πετύχαμε, Σωτήρη. Τελειώνει τώρα γι' αυτό, χαμηλώνει. Άστα λίγο να παίξει ακόμη για τον Χριστόφορο. Τραγικός Γιώργος Ιταλός, πραγματικά τραγικός. Για την ποποφαρδία του προπονητή της Τότεναμ, παρένθεση, Μάκη Γκαγκάτσι. Ναι, τον Ποτσετίνο το λέω Γκαγκάτσι εδώ και Μάκη, εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Θα μιλήσεις, 2 παιχνίδια, έτσι πέρασε. Προφανώς δεν είναι ποποφαρδία όμως. Είναι προπονηταράς, είναι ο μόνος μη Βρετανός τον οποίο το θέλω στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας. Και πάρα πολύ απλά ο Γκαγκάτσι, ο Μάκης Γκαγκάτσι, ο Ποτσετίνο, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Στο πρώτο ματς δίνει στο πρώτο 30 λεπτό αφέλεια. Το γήπεδο σε αυτούς. Ναι. Σε ποιους? Στον Ντεμπέχ, τον Ντεβίχτ και τον Ντεβάχ. Και τον Σένε. Ο οποίος Σένε, ο Λάσε Σένε. Πείτε μου, ας πούμε, σε ποια από τις 10 πρώτες της Πρέμιερ League παίζει μέσα, θα μας έλεγες άλλα τώρα. Εντάξει, okay. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Yeah. Το ποδόσφαιρο μας δίνει τη δυνατότητα εκ του αποτελέσματος να περιγράφουμε το παιχνίδι. Εγώ τι είπα τώρα, παιδιά. Yeah, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εγώ τι είπα, παιδιά. Ξέρετε, ακούτε, αλλά... είστε εδώ, ακούτε τι λέτε. Όχι, έξω μόνο. Οι δύο ομάδες, η διαφορά τους είναι χαώδης. Εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή, ποιοι από τον Άγιαξ παίζουν σήμερα βασική στην Τότεναμ? Ο Ντελίχτ. Σήμερα τώρα. Ο Ντελίχτ, δηλαδή να βγάλω έξω Φερτόνχεν και Αντερβέιρον για να βάλω Ντελίχτ. Όχι. Ναι. Όχι. Μα σε δύο χρόνια θα δεις ότι ο Ντελίχτ. Προοπτική, είπα σήμερα. Θα παίξει στην Τότεναμ. Είπα σήμερα. Είπα καλά, σήμερα. Φίλε, η ηλικία του είναι μικρό. Για τον Blind, για τον Blind. Και επίσης, Ντελίχτ, αν αγόρι μου θες να δεις Χαΐρη, αν θες να κάνεις χαβαλέ έλα και να παίζεις με χωριά, έλα στον Άρη. Πάνε στην Μπαρτσελόνα. Αλλά 19 ετών, στόπερ, με τέτοια σωματικά προσόντα και τέτοια αντίληψη χώρου και κίνησης, είσαι μόνο για Αγγλία. Βασικά, έλα σε μένα που σε θέλω. Πού. Έλα σε πού, μένα. Σε ποιον. Τι είναι αρτινά κάνει να βγαίνει 8 δεκακομμύρι και εσύ. Άρα χαμένε. Παίρνω. Το κακό του παιδιού. Προπαγάνδα. Παίρνω και χάρη Μαγκουάιρ. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα. Έρχεται και ο βασιλιάς. Τι κόλλησε. Που δεν τον θέλει ο Ζιντάν. Άκου λίγο. Ο Βέλεθ. Έρχεται και ο βασιλιάς. Ο Βέλεθ βγήκε αποκλειστικά χθες στο Λίμπερο. Δεν τον θέλει ο United δεν έρχεται. Και ξεκινάει η νέα αυτοκρατορία. Τρέμου με τσουτσουριάσαμε. Ποια αυτοκρατορία. Άλλη προπαγάνδα αυτή. Τη μέση τη βαθμολογία. Γιάννη, ο παδό του Ολυμπιακού. Πώ το είπε ο Λίνεκερ. Ποδόσφαιρο παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλο κερδίζουν οι τελίτσε. Μπράβο, το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί. Ρε Λίνεκερ, βγες και πες κάτι. Βγες, ρε Λίνεκερ, γκάρι. Έπαιζες και στην Τότεναμ. Έτσι, μπράβο. Βγες πια αυτό με τους Γερμανούς και τους 11 που στο τέλος, ναι. Βγες. Βγες, γράψε κάτι, κάνε ένα. Γιατί το στο παγκόσμιο μας έπριξες. Τους τσιβώνουν οι Κορεάτες, μόκο. Περνάει η Λίβερπουλ, μόκο. Περνάει τώρα η Τότεναμ. Μόκο. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Φοβερό.
Βγες και πες το. 20 δευτερόλεπτα πριν ο άλλος έτρωγε κάρτα για καθυστέρηση ο τερματοφύλακας. Φοβερό. Ναι. Σου λέει από τα μεγαλύτερα μάτια της ιστορίας του. Ο Μαύρος στη Ραμόλα. Και φοβερή. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική. Μπράβο, τους παραδέχομαι τους Ολλανδούς, φίλε. Φωνή συνέχεια 90 λεπτά. Πάρα πολύ καλή. Φάτο Παναγιώτη για σένα. Χρήσανθε, Σωτήρη. Η μέρα της νίκης στη Ρωσία. Δες παρέλαση. Ναι. Δες παρέλαση. Θα φύγει ο Κώστας να μας τα πει τώρα. Δες παρέλαση, φίλε. Δες Παναγιώτη. Ανοιχτό πλάνο, δες ανοιχτό πλάνο. Φίλε, δεν κινείται, δεν υπάρχει χιλιοστό. Σωτήρη, το βλέπεις. Ναι. Φίλε, δεν υπάρχει. Έτσι, κάναμε στη Βηρώνη. Παιδιά, βλέπουμε την παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Η ημέρα της νίκης. Έτσι. Πόπο, δεν υπάρχει. Τι θα έκανες εσύ, τι θα έκανες εσύ, βρε MacBuffin εσύ. Πόσο ντρέπομαι, δεν ξέρω να κάνω παρέλαση τραγική. Μάριε, χαμένε. Σαν ποδοσφαιριστής του ταλαιπωριακού της Τότεναμ είσαι. Καλημέρα μάγκες από το βροχερό Μόναχο. Καλημέρα παλικάρι. Πρώτα έγινε City, μετά Τότεναμ. Ναι. Η Αφροδίτη μπαίνει για Τσίρκο, καλημέρα. Η Γιάννα μπαίνει για τους Χατρίκ, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Η έδρα είναι, ναι. Σωστό, ναι. Ασλαμάλα 3 λέει ο 2-0-3, μέχρι που κάνουμε και στημένη. Ναι, είναι αυτή. Τι? Θα δώσεις αυτό. Τι να δώσω. Θα δώσεις αυτό. Όχι, δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί το ήξερες. Εγώ δεν το ήξερα. Α. Εσύ που βάζεις το quiz. Πώς. Ναι, ρε φίλε. Περίμενε. Καλά σου λέει. Σαν ο... τι, όχι, βάζεις... όλο πρέπει να το πεις. Τι όλο, ρε. Τι όλο, έχουν απαντήσει 4 άτομα σωστά, ρε παιδί μου. Και προφανώς. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις. Πώς λέγεται το κείμενο του Άρκ Λεάνθης. Πρέπει να το πεις όλο. Άντε, χαμένε. Χαμένο, μάπα. Χαμένος εγώ από το γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-2-87 και 3-8. Ο μοναδικός που δεν κέρδισε. Χθες γιουχάρατε στο πάλι. Πώς ανοίξε ο Άριστας. Γιατί να γιουχάρουμε. Γιατί να γιουχάρουμε. Μία ομάδα που έχει χάσει από τους πάντες φέτος, μέχρι και από σένα έχασα. Πόσο ξεστήλα φέτος είμαι. Συνήθως χάνεις το πάλι. Σωτήρη, γέλα ρε εσύ. Δεν απευθύνθηκα στο Σωτήρη. Κάτσε, μου είπανε ο Παναγιώτης κι άλλος ένας ότι γιούχαρε ο κόσμος του Άρη χθες. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Ψέματα. Ποιος κόσμος του Άρη? 100 άτομα έχει. Να σε χαίρεται η δημοσιογραφία του Άρη. 100. Πηγαίνατε εσείς. Πού να πάμε χθες, ρε φίλε. Α, δεν είχε. Όλη τη βδομάδα οι Αμερικανοί κάνανε αποχή και ήταν απλήρωτοι. Φύγανε. Ο Μποχωρίδης δεν έπαιζε. Τέλος. Τι περίμενε να κερδίσει ο Άρης θες. Όχι, ρε. Έτσι, έως χαμένο το μάτς. Α, χωρίς Μποχωρίδη. Χωρίς Μποχωρίδη. Κασός είναι, θες το μάτς. Χωρίς Μποχωρίδη το ήξερα εγώ. Νόμιζα ότι έπαιζε ο Μποχωρίδης. Και λέω με Μποχωρίδη και κάτι. Εύχομαι στα playoff που θα παίξει να μην λείπει ο καλύτερο σου παίκτη. Ο Ηρακλής και ξαναμείνει για 71η φορά στην Α2. Εντάξει, ναι, όντως. Τα είπε όλο αυτό. Θες μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος, έτσι. Δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός. Μεγάλος Παναθηναϊκός, δεν τον κράζω τον Παναθηναϊκό. Άμα το κάνει ο Ολυμπιακός, αυτό θα λέγανε για αλλίωση πρωταθλήματος. Επειδή είναι Παναθηναϊκός όμως και έχει πει καλά λόγια για την Παοκάρα ο δικό σου. Τι λέει ρε παιδιά. Τι λέει. Άμα το κάνει ο Άρης, θα είναι στημένος. Κράζει, αλλίωση είπα. Δυνατά, φίλε, όχι χαμηλά. Αλλίωση είπα. Γραμμές ανοιχτές, έχουμε γραμμές. Γραμμές, παιδιά, ανοιχτές γραμμές. Πέθανε το μπάσκετ, φίλε, τη στιγμή που έφυγε από εδώ. Ενώ ζούσε και κυριαρχούσε. Κυριαρχούσαμε εμείς, δεν πειράζει. 23-10-287-888 μπορείτε να καλείτε. Σεμνά, ταπεινά, ευγενικά. Τρεις η ώρα να πάρεις χαρτί και τέτοια να σημειώσεις. Συνέντευξη τύπου Παντελίδης. Να τα ακούσεις όλα. Είναι σήμερα 3 ώρα. Live. Πάνω στον. Ωραία, Ζαγόρα. Απίστευτο. Όλοι για το Ζαγόρα. Σταυροπόδι θα κάθει. Απίστευτο. Θα κάτσει Σταυροπόδι. Θα τελειώσει 4 ώρα Παντελίδης. Θα κάνει και μια ωρίτσα σχόλια για τη συνέντευξη. Γεια σας. Βγήκαν τα διαρκεία του Άρη. Ε? Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή δεν αντέχω, το κουβαλάω από το πρωί της Τρίτης. Mm. Άντε να το βάλουμε γιατί βλέπω δεν καλείται κιόλας. Από το πρωί της Τρίτης. Βαθιά υπόκληση στο Μανώλη Σιώπη. Σιώπη. Έτσι, στον Μπεκταρά από το τυχερό του Εύρου. Ναι. Ο οποίος έχει περασμένο στο κινητό του τον πρόεδρο Θόδωρο Καρυπίδη ως προεδράρα Κάρη. Και κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει έστω μισός παίκτης του ΠΑΟΚ που να έχει περασμένο τον Ιβάν, προεδράρα Ιβάν? Όχι βέβαια. Αν υπάρχει, να μου το πείτε. Αχ, τι μας έκανες τώρα. Θεματάρα, έτσι. Α, τι, άλλη μόνο. Θέλω σχόλια. Τώρα πλακώ να το πεις. Προεδράρα Κάρη. Χίλια μπράβο στο Μανώλη το Σιώπη. Χίλια μπράβο. Και σχολιάστε τα σχόλια κάποιων παοκτσίδων. Το άκουσα προχθές τουλάχιστον τρεις φορές. Σχολιάστε τα σχόλια. Στο ματς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Σιώπης. Το είπανε 2-3 παοξίδες από 2 φορές ο καθένας. Μες στην Τούμα μια χαρά γιογιό τους έκανε. Τους πολυδιαφημισμένους με τα εκατομμύρια που παίρνουν. Γιογιό. Γιογιό τους έκανε. Και κάτσε του χρόνου που θα έχω, και το Σουηδό. Άφθονο το νερό. Ποτέμκιν από τα δεξιά. Και τη φοράκλα που φέρνω. Να δει, σα έκανε. Φοράκλα από τον Βερετένικοφ. Ερχόμαστε. Ωραία, πάμε γραμμές, περιμένουν 2 φίλοι, Σωτήρη. 2! Περιμένουν 2, πάμε. 1, συγγνώμη. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, πάμε. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Good morning.
Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Πάμε. Γεια σου, φίλε. Βασίλη από Σέρε, Αριανό. Γεια σου, Βομπίλ. Βασίλη Σεραίο Αριανό. Mm. Πάμε, Βασίλη μου, ναι, πάμε. Ήθελα να ρωτήσω, παιδιά, την άποψή σα βασικά. Mm. Πιστεύω για το μάτι τη Μπαρσελόνα με τη Λίβερπουλ. Ναι, πρόσφατα. Πιστεύω ότι υπάρχει συνδικαλισμό σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγάζει το Βιτάλ και να αφήνει μέσα τον Μπουσχέτ που σε κάθε κόντρα επίδεση ήταν πιο αγνώστη από Καράβι. Τι λες, ρε φίλε. Δεν βγάζει Μπουσχέτ με τίποτα, τι λες. Ό,τι έχει σημαίνει την Μπαρσελόνα εκείνη είναι ο Μέση και ο Μπουσχέτ. Θα το βγάλει αυτόν, τι λες, ρε, όχι. Που τον αντιπαθώ, ε! Ο Βιτάλ ήταν τρεχαντήρι σε όλο το μάτι. Καλό, ναι, ήταν. Ναι, εντάξει, τώρα δεν δηλαδή βγάζει. Δηλαδή και Μπουσχέτ. Στο ψηλό παιχνίδι που ήθελε να κρατήσει, έφαγε δύο γκολ από το Βαϊνάλντουμ που είναι ένα 70. Έχεις δίκιο. Στο γκολ του Βαϊνάλντουμ έχει ο Παοξή πει. Δεν πειράει κανένα. Τεράστια ευθύνη. Ναι, τεράστια ευθύνη έχουν. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν βγάζει Μπουσκέτ. Δεν βγάζει Μπουσκέτ με τίποτα, φίλε. Φίλε, το τέταρτο γκολ ούτε σε σχολικό πρωτάθλημα δεν μπαίνει. Η εκτέλεση γκολ και το τέταρτο γκολ τη Λίβερπουλ ούτε σε σχολικό πρωτάθλημα. Όχι σε μη τελικό πρωταθλητριών με 3-0 πέρα. Εννοείται. Λέει την ευθύνη του Μπουσκέτ. Και θα ρωτήσω τον Χρήστο αν έχει ενημέρωση για Παντελίδη. Θα μείνει, υπάρχει κάποιο θέμα ή όχι. Για Παντελίδη θα μείνει ή όχι. Γιατί να μείνει, συμβόλαιο έχει. Αυτό θα σα ρωτήσω. Τρεις η ώρα μιλάει ο Παντελίδη. Ωραία, ωραία. Τι έχουν ακουστεί οι μπούρδες που λέγανε αυτοί που τις λένε ότι έρχεται ο Δέλλας και φεύγει ο Παντελίδης και τώρα που ξεφτιλίζονται δεν λένε τίποτα. Η κολλητή του Ασλαμά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πάρτον και πες του όμως έλεγες μπούρδες. Βασίλη, μέσα από σέρες παίρνεις. Ναι, από σέρες μέσα είμαι. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Έχουμε ίντερνετ εδώ για να σας ακούμε και τέτοια βάζουμε στα φορτηγά. Ίντερνετ στις σέρες ήρθαν. Ήρθε! Ήρθε! Όχι, φορητό ίντερνετ, έτσι. Ωραία, φίλε! Σωστός είσαι! Μπράβο, παιχταρά! Πετρίτσι νετ. Μπράβο. Φορητό ίντερνετ, φίλε, είδες. Και ο Ασλαμής δεν έχει ίντερνετ στο σπίτι. Δεν πειράζει. Καλημερίζουμε Σέρες, όσους μας στηρίζουν και καλημερίζουμε και τους Τιούμπερ, την Παντάρα. Παγκόσμια κλάση μπάντα από τις Σέρες. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εκεί μείναν στις Σέρες. Γιάννη, μένουν στις Σέρες. Μόνιμα. Μένουν και περιδεύουν παντού. Βαθιά υπόκληση, Γιάννη, τι κατούρημα τους έκανες, ρε φίλε. Τη Λίβερπουλ του NBA. Περάσαν τελείως. Τι κατούρημα τους έκανες, ρε φίλε. Και... Τι κάνεις πάλι, ρε παλικάρι μου. Τι κάνεις πάλι, ρε παλικάρι μου. Τέλος, η Λίβερπουλ του NBA. Είμαστε τελείως. Απέστολη μία. Ωραία χρονιά. Τέλος, η Λίβερπουλ του NBA. Βάλ τα μήνυματα. Σωτήρη, δες τι κάνει. Βάλτε τα μηνύματα. Θα τα παρατήσει όλα. Δεν κάνω πλάκα. Ο Τάκης λέει τι λέει. Α, περίμενε. Ναι. Αυτό θέλει να το σκοτώσουμε. Ναι. Θέλει διάλογο. Ναι. Περίμενε. Τέλεια. Θες να κάνουμε να δούμε γιατί πώς είναι να το κάνουμε. Γιατί δεν. Το έχω μπερδέψει, το βλέπω καλά εγώ τώρα. Ναι. Έλα, Ηλία. Ο Θείος ο Τάκης είμαι. Κάτι έπαθε το λάπτοπ. Δεν μου παίζει ένα βίντεο. Τι αρχείο είναι, MP4. Δεν ξέρω. Λατίνα Σάκη Μπικόκ. Λατίνα Σάκη Μπικόκ λέει. Ο Ιταλός. Δεν μου παίζει κανένα. Γελάει, δες το. Η Λατίνικα. Γιώργο Ιταλό, είσαι εσχρός αλλά σε αγαπάμε. Είσαι εσχρός αλλά σε αγαπάμε. Για αυτό το είπα έτσι γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το διαβάσω. Όμηρε, καλημέρα ρε. Να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση. Πέντε διπλές για το τσίρκο, παιδιά, και διαλέγετε εσείς παράσταση. Ή 6,5 ή 9. Οκ. Okay. Ναι. Ή 6,5 ή 9. Πέντε διπλές. Μετράνο. Τσίρκο Μετράνο. Okay. Απέναντι το κήπεδο του Μακεδονικού. Με πολλά στελέχη του Σεκ Ντεσολέη. Όσοι έχετε μία πινελιά, μία εικόνα από Σεκ Ντεσολέη, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τρεις διπλές για τους hat trick. Οκ. Και αυτοί αύριο. Και τώρα δίνει τη μαγική απάντηση ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Νικητής είναι 883, ο Pix Lux. Ούλεβη λέγεται η έδρα της Γκέτεμπορ. Το μάθαμε. Γκάλμα Ούλεβι, εντάξει ρε φίλε. Γκάμλα. Γκάμλα, ναι. Το ξέρεις εσύ το είναι γκάμλα. Όχι έτσι. Μόνο το μάθαμε από τον γκολ του Σαραβάκου του μοναδικού αντίπαλου παίκτη που χειροκρότησε στο Καφτατζόγλιο. Λέει ο Πίξ Λάξ το 883. Προφανώς εκείνο το Ελλάδο-Ολλανδία. Ένα Παναγιώτη, λίγο χάθηκα. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Θα σου πω τι εννοεί. Πού είναι, δείξε μου τι είπες, γιατί με μπέρδεψες. 883. Άρα. Ναι. Μην τα ανεβάζεις. 883. Ναι. Δεν λέει γκάμλα Ούλεβι. Το ακούει ο 2-0-3 και μπερδεύεται ο άνθρωπος. Έτσι. Ρε φίλε, εγώ είπα Ούλεβι.
Ωραία, Ούλεβι είναι, ναι, τέλος. Ναι. Για να μην, γιατί ακούει τον αυτός και τρελαίνεται. Ο 203. Ναι, είναι 203 που το λέει Γκάμλα Ούλεβι. Ναι, δεν είπα ότι 883 είπε Γκάμλα Ούλεβι, είπε Ούλεβι. Ούλεβι είναι ένα δισκέτο. Αυτό γιατί γράφει. Ωραία. Ασλαμάλα 3. Άρα, ο νικητής είναι ο οπαδός του Ηρακλείους, ο Πιξ Λαξ, έτσι, ο 8. Ο Πιξ Λαξ του Ηρακλείους. Ο 883 που λέει, με συγκινητικό, το διαβάζεις. Το μάθαμε από τον γκολ του Σαραβάκου. Θυμάσαι ποιο γκολ του Σαραβάκου εννοεί η Χρυσάνθη Τσαλτίδη. Όχι. Γκέντεμπορ Παναθηναϊκός 0-1. Επαναληπτικός 2-2. Τη χρονιά που αποκλείει τη Φέγενορτ, του Ρουτ Γκούλιτ, φίλε, πώς το λένε τον που βγαίνει στο Σαγόρα, ο δικός σου. Ο Γουίλι. Και όχι του Άγιαξ. Ωραία. Του μοναδικού αντίπαλου παίκτη που χειροκρότησε τον Κωνσταντζόγλι. Εννοεί τον Σαραβάκο. Προσέξτε λίγο. Το λέει Ηρακλειδέας, έτσι. Του μοναδικού αντίπαλου παίκτη που χειροκρότησα στο Καφτατζόγλιο. Χίλια μπράβο, Πιξιλάκη. Έπρεπε να χειροκροτήσει κι άλλους. Μπράβο, αλλά σαφώς και τόσοι και τόσοι πέρασανε. Σαφώς μπορούσε κι άλλους. Εννοείται. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο τελευταίο break για σήμερα. Θα επικοινωνήσει η Μαριλής μαζί σου ή μαζί του. Πρέπει να δω να κάνω μια ανανέωση στα μηνύματα για τις φωτογραφίες του Μόουρα. Ναι, τώρα θα βγω στο διάλειμμα. Θοδωρή και Νικόλαε, από χθες τα μπλουζάκια σας είναι εδώ πέρα, έτσι. Τα μπλουζάκια hat-trick είναι εδώ. Και Θοδωρής και Νικόλαος και οι δύο Λάρτς, έλατε, είναι εδώ. Απλά με ταυτότητα. Κάτι που να αποδεικνύει το ποιοι είστε. Απλά. Γουστάρω τη διαφήμιση της Holsten στον Ασλάμα. Fun from Hamburg forever. Λοιπόν, φιλιά φίλε, να είσαι καλά. Μπαλαβό φατσα ο Ασλάμας. Ο Λίνεγερ γράφει κάθε μέρα στο Twitter. Τι να σε κάνω που η σχέση σου με το ίντερνετ είναι αντίστοιχη με τη σχέση σου με την εκτροφή σαλιγκαριών. Δεν μου λέτε. Περίμενε. Πώς δεν έχουμε μάθει. Τι έχει γράψει, ναι, για τις τελευταίες εκδηλώσεις των αγγλικών συλλόγων. Έτσι. Και όσον αφορά το πνεύμα αυτό, το βγαίνω νικητής με buzzer beater. Ας μας πει. Ο Κωνσταντίνος λέει, δεν μου λέτε, στο τσίρκο Μεντράνο, εσείς είστε επίτιμοι καλεσμένοι. Φαντάζομαι τον Τζαλτίδη ως κλόουν, τύπου βιβλίο IT του Stephen King. Μπρρρρ. Τον Πάνο ως θήριο δαμαστή, που στο τέλος τον τρώνε τα γιοντάρια. Και εσένα βρε σαχλαμά, ως κακάσχημη μαϊμού, να σε έχουν ως ατραξιόν να διασκεδάζεις τον κόσμο. Τρώνε με τα λιοντάρια. Άρχοντας. Καλημέρα στην καθημερινή μας παρέα και χρόνια πολλά στους συνονόματός μου. Yeah. Λέει ο Κρίστοφερ από την Σουηδία. Άντε, μπράβο. Παλιό Ούλεβι, το κανονικό, τώρα πλέον απλά Ούλεβι. Νέο γήπεδο, Γκάμλα Ούλεβι. Πλέον λέγεται Γκάμλα Ούλεβι. Ναι. Σόλιου, Μάρι. Είναι χορηγός. Ναι. Δάστο, με τους χορηγούς είναι Ούλεβι. Ούλεβι. Ναι. Ναι. Το επίσημο σήμερα είναι Γκάμλα Ούλεβι. Εντάξει, οκ. Αγαπητός Θεόδωρος, το θρυλικό Ούλεβι του Παναθηναϊκού της Σουηδίας στις μέγιστες Γκέθμπορκ. Είμαι ο Τσε από τα παλιά, τα χρόνια του Κάντο όπως η Βικτόρια. Έχω κερδίσει βιντεοκασέτα του Παναγιώτη το 2003 στα 14 μου. Τι κερδίσατε, Είχες βγάλει βιντεοκασέτα εσύ. Και προχθές, δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα. Έστειλε κάποιος. Που σημαίνει κάποιος έχει βίντεο, φίλε. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Κασέτες δικές σου έβγαζες, ναι, και τι έλεγες. Τι έλεγα. Όχι, ρε, βιντεοκασέτα. Αρκέτα. Δικές σου. Και κάνατε εκπομπή με τον Μάριο στη βιντεοκασέτα. Τι, αγώνες και χόρευες. Έκανες αγώνες. Και άμα γουστάρω θα ξαναδώσω, έτσι. Ναι. Στα 14 το 2003, άρα τώρα πόσο είναι. 30. Πω. Το γαλατάκι μας μεγάλωσε. Λοιπόν, για να πάμε σε break, για τελευταίο break για σήμερα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Αντώνης Κασάνδρου, ο παδός του ΠΑΟΚ, λέει: Χρήσανθε, το θορυκτό Ποτέμκιν αμφιβάλλω αν θα το έχεις. Πάντως, για καλό και για κακό, δες την ταινία του Eisenstein. Κλασική έπος. Δεν υπάρχει ταινία. Dialog, μαζί μας. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες σε γερμανικά. Αν μπορείς να τα κάνεις αυτά, τι προσφέρει Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Όλα αυτά και περισσότερα στο dialog.gr. Η Χριστόφορη γιορτάζει σήμερα. Α, χρόνια πολλά. Ναι, πέσανε πολλά. Κομμάτι φέρμα το βάλαμε, Lord. Τι προστατεύει ο Χριστόφορος. Εμάς, οπότε όποιος μπαίνει σε ταξί. Όποιος μπαίνει σε ταξί, ας αφήνει κανένα βρουλάκι παραπάνω. Όχι, φίλε. Όχι. Οι ταξιτζίδες σήμερα επειδή γιορτάζουν και σας προστατεύει ο Άγιος Χριστόφορος, θα κάνετε κούτρα τις μετακινήσεις. Τι γιατί. Γιατί είχε κουβαλήσει το Χριστό. Ναι. Τώρα με κάνεις δύο ερωτήσεις. Σου λέω το πιο σημαντικό, ότι κουβάλισε τον Χριστό, εσύ με λες βάζεις το όνομά του. Πού τον πήγε, από πού. Άκου λίγο τώρα για να σεβάσει την κεφαλιά. Δεν το άκουσα αυτό χθες που διαβάζαν τα παιδιά και άκουσα και τον Χριστό. Ναι. Λοιπόν, έχετε 30 λεπτά για να σχολιάσετε. Αν υπάρχει έστω μισός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που να έχει περασμένο στο κινητό του τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη, προεδράρα Ιβάν.
όπως ο Μανώλης Σιώπης έχει περασμένο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Προεδράρα Κάρι. Μπράβο ρε Μανώλη Λεβέντη. Αχ, το Σωτήρι το δασκαλάκι. Τι ωραία πράγματα μαθαίνω εδώ με το Σωτήρι. Γιατί Χριστόφορος, πώς πέρασε το Χριστό απέναντι σε παιδική ηλικία κτλ. Ωραία, ωραία. Με συμβολισμούς, με ομορφιές, με μεταφυσικά και με μη μεταφυσικά. Εδώ είμαστε για την Τρόικα. Μένουν 27 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις 5 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα του Τσίρκου Μεντράνο. Αύριο Παρασκευή πηγαίνεις ή στην παράσταση των 6.30 ή στην παράσταση των 9. 3 διπλές για το live των Hat Trick αύριο βράδυ στο Πολυχώρο UE στην 3η Σεπτεμβρίου. Σωτήρη, με την ησυχία σου, αν μπορείς, Hat Trick, βρες το χιλιόμετρα στην Εθνική. Αν μπορείς. Κάναμε πάλι. Χιλιόμετρα στην Εθνική, αν μπορείς. Τα παιδιά, είπαμε, εδώ είναι τα μπλουζάκια σας, Θοδωρή και Ηλία, για να τα παραλάβετε, τον Hat Trick. Και φυσικά γυαλιά κλείσαμε, έτσι, Opticon Express. Αν ήξερα ότι θα παίρνει τέτοιο μπλουζάκι, Dead Kennedy, θα το ήθελα πολύ και να το παίρνει. Συγγνώμη, ερώτηση. Είπε στη Μαριλίζα για τα γυαλιά. Είπα, ναι. Μπράβο, ναι. Είσαι γατόνι. Ναι. Άρα σε λίγο η Μαριλίζα μπορεί και ήδη να έχει επικοινωνήσει με τον νικητή, τον Φύρο, τον Big Slash, τον Ηρακλειδέα, που απάντησε και αυτό σωστά για το Ούλεβι. Είχαμε 4 σωστές, είπαμε και ότι 5. 5 απαντήσεις σωστές. Έτσι. Λοιπόν, για το ποτέμπτη το διαβάσαμε του Αντώνη Κασάνδρου. Δεν χρωστάμε κανένα μήνυμα. Κανένα μηνυματάκι. Η εσεμιέρα ανοιχτή σας περιμένει. FM και ένα μήνυμα προσταλήσω 54526 με το ονοματεπώνυμό σου και δίπλα live ή τσίρκο. Μπαίνεις για live ή για τσίρκο. Αν βάλεις και τα δύο, μπαίνεις για τα δύο. Το αποστέλεις στο 54526. Οι γραμμές τηλεφωνικές ανοιχτές 2310-287-888. Άιντε πάμε για χιλιόμετρα. Έτσι μην μιλείς για τη στιγμή του αγώνα, ε. Ορίστε. Περιμένει ο πελάτης. Καλημέρα. 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 Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε. Σύντροφε Παναγιώτη, στον άλλο δεν θα αναφερθώ. Σαν σήμερα, ναι, η ναζιστική Γερμανία και το Τρίτο Ράιχ υπέγραψαν την ανεφόρον παράδοση στις σοβιετικές δυνάμεις. Α, γι' αυτό έχει παρέλαση. Αφού το είπαμε προηγουμένως, η παρέλαση, ναι, η μέρα της νίκης. Ναι. Ναι. Εσύ τι είπες, εσύ την άλλη φορά μας είπες ότι η Αγγλία νίκησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γιατί τι έκανε, έχασε. Μα δεν συμμετείχε. Το τραγουδάνε και οι Άγγλοι παντού στο ποδόσφαιρο. Πατήσαν έδαφος αγγλικό οι ναζιστικές δυνάμεις. Πού να πατήσουν. Πού να κάνουν απόβαση στο νησί, ρε φίλε. Αυτό τώρα μου το λες τι. Διαλύσαν το COVID. Της πατσαβούρας που έρχεται βασίλισσα ο αδελφός της, συναντιόταν με τον ίδιο τον Χίτλερ, ρε φίλε. Α, κοκό είχε. Α, μπράβο, κοκό είχε, γιατί εγώ τα έχω διαβάσει και έχω δει και βίντεο και φωτογραφίες με τον αδελφό της Ελισάβετ μαζί με τον Αδόλφο. Μπράβο, μήπως ήταν στις κρυφές συμφωνίες να μην πατήσουν καθόλου στο νησί. Τι να πατήσουν, ρε φίλε, από πού, πώς να πατήσουν. Πώς να πατήσουν στο νησί, πού να είναι στα βράχια εκείνα. Φιλαράκι μου, μέχρι την Αφρική. Είναι σαν τις εκείνο το κομμάτι Ηράκλεια με Καλλικράτη, πού είναι τα βράχια έτσι, πού να είναι στην προπαγάνδα. Πήγανε μέχρι την Αφρική. Οι Αγγλοί ήταν δίπλα και δεν πατήσανε. Πού να πατήσουν, ρε φίλε, πώς να κάνουν απόβαση, από πού. Πατήσανε. Κώστα μου, για να είμαστε σωστοί και ακριβείς. Ρε αγόρι μου, τις ακούω τόση ώρα, μιλάς εσύ που ανεβάζεται σοβιετική σημαία και ο φαντάρος φοράει δύο ορολόγια. Άσεις προπαγάνδες. Κλοπημέικα. Περίμενε, περίμενε. Οι άλλοι και ένα ολοκαύτωμα ανθρώπων, ποια ρολόγια, τι μου λες τώρα. Λίγο να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορία. Συμφωνία με τον Χίτλερ έκανε ο Στάλιν. Συμφωνία με τον Χίτλερ έκανε ο Στάλιν πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Πότε να κάνει μετά. Πριν το Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε κάτι διάρκεια, αυτό σου λέει. Συμφωνία λοιπόν, έκανε ο Στάλιν. Η διαφορά ποια είναι, Χρυσάνθε. Ότι. Γιατί πιστεύω ότι έχω διαβάσει λίγο περισσότερη ιστορία από σένα. Η διαφορά ποια είναι, ότι εκείνη ήταν επίσημη η συνάντηση, ενώ η άλλη ήταν μούχτη. Πώς για. Άρα κολλάσαι στο official με το μούχτη. Εκεί κολλάσαι. Παρ' όλα αυτά το Λονδίνο βομβαρδίστηκε. Στην αρχή του πολέμου χάνανε διότι ο Γεωργιανός, πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, σωστά τα λες, νόμιζε ότι δεν θα τον επιτεθεί ο φίλος του, πώς να το πω, ο σχιζοφρενής φίλος του. Γιατί ναι, σχιζοφρενής ήταν και ο άλλος. Ναι, όλοι λοιπόν, αυτοί οι σχιζοφρενείς. Ενώ ο Άγγλος τα έκανε μούχτη, φίλε. Ναι. Λοιπόν, ο Τσόρτσιλ. Τα έκανε μούχτη και ισοπεδώθηκαν 30 βρετανικές πόλεις. Και η Σοβιετική Ένωση δεν φύλαγε 5 εκατομμύρια κόσμο, μπορεί να σου πει. Ο αδελφός της Ελισάβετ. Ο κολλητός του Χίτλερ. Κολυτάρι λέει, έτσι. Κολυτάρι κανονικό, τρώγανε και πήγαν μαζί, φίλε. Σωστά τα λες. Λοιπόν, και για να κλείσω, Παναγιώτη, αυτούς εδώ τους, την ντροπή της προσφυγιάς δεν πρέπει να τους χαρίζουμε ούτε κομμένο νύχι. Ποια είναι η ντροπή της προσφυγιάς.
Ξέρει ο Παναγιώτης. Σιγά, είπε σύγχαμα τον Πάο χθες και δεν σηκώψαμε. Αυτός που μπήκαμε πέρσι στο ΆΚΑ και βρίζαμε τον Ολυμπιακό και είχαν μείνει αποκολλωμένοι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έλεγε τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν είναι ντροπή της προσφυγιάς. Γιατί? Εντάξει, κανείς δεν είναι. Εγώ έτσι το θεωρώ. Κανείς δεν είναι. Αλλά η συγκεκριμένη είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Σας καλημερίζω, να είστε καλά. Έγινε Κώστα, καλημέρα κόρη μου, να είσαι καλά. Γραμμές ανοιχτές, παιδιά. Όποιος θέλει καλή, άνετοι είμαστε. Ναι, και... αλλά με την τροπή της προσφυγιάς έγινε η συγχώνευση για να μην παίξει τη Β' Εθνική το 1925. Τότε που έπεσε Μάρια και μετά το κάνανε. Χασμουργέται, βέβαια. Μουχτουρδούγκ που πέσανε στη Β' Εθνική και ενώθηκαν με την, με την τροπή της προσφυγιάς. Την ΑΕΚΑ, την ΑΕΚΑ Θεσσαλονίκης. Κλακ, κλακ. Μάλιστα. Γραμμές ανοιχτές, παιδιά. 2310-287-888. Σάββατο 11 Πέμπτου στις 7 και 4 στο Ντούμπλινερ, στα Λαδάδικα, το πρώτο παιχνίδι για τη διαδικασία των play-off. Derby County, Leeds United. Ευχαριστούμε το 463. Μάρη, πιστεύω ότι αν γίνει καμιά στραβή, γιατί δεν το πιστεύω, αλλά αν γίνει καμιά στραβή, επειδή είναι Αγγλία ακριβώς, και είναι ό,τι καλύτερο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ό,τι πιο ωραίο. Και η Brighton πάρει καναχή από τη City. Ούτε μία στα χίλια. Ναι, επειδή ακριβώς γι' αυτό. Επειδή είναι ούτε μία στα χίλια. Αν μία στα χίλια. Το ένα στα χίλια που μπορεί να γίνει. Διευκρίνησε μόνο στην Αγγλία. Δεν μιλάμε για κάποιον άτομο, μιλάμε για Αγγλία. Ναι. Έτσι. Ναι. Παίξε εσύ δύο τη Γουλς. Περίμενε λίγο. Κάνω μάγκα. Περίμενε άστιγο. Άστι. Μεγαλώνει τέσσερα παιδιά. Άστι, λυπάμαι. Άστι Γουλς. Παίξε το χίδιο. Άστι Γουλς. Πρόσεξε λίγο. Αν. Ναι. Γίνει αυτό. Ναι. Πες μου λίγο. Πόσα φάρμακα πρέπει να έχεις δίπλα σου για πάνε ενδεχόμενο. Κανένα φάρμακο. Λέω, φίλε, ανοσία. Δηλαδή, συγγνώμη, θα σταματήσει η εκπομπή τη Δευτέρα λόγω πένθους. Ανοσία, φίλε. Double Power, πρωτάθλημα Liverpool. Πρωταθλητήριο Liverpool, τι άλλο. Περιμένουμε τρεις. Την ίδια μέρα δεν πρέπει να πάρει δύο λίπες. Ωραία. Αυτό το, θα πάρει ωραία. Μόνο η Liverpool το πρωτάθλημα. Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα. Σάββατο. Πάμε. Τρεις περιμένουν. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Δευτέρα. Η Liverpool Σάββατο. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Λεπτό. Η Λίβερπουλ παίζει Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή, 5 η ώρα, όλα ίδια ώρα είναι. Ναι. Κυριακή. Ναι, ναι. Όλο στην Αγγλία 5 η ώρα, άμε Κυριακή. Πάμε στο Ρούπελ. Πάμε, καλημέρα. Ζηλεύω. Είναι εκδηλώσει, ε. Τι ήθελα να πάω πέρσι. Ναι, πάμε, γραμμή, καλημέρα. 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 Από Σίδνεϊ. Α, γι' αυτό ακούγεσαι έτσι. Φίλε, ακούγεσαι σαν να είσαι από το Σίδνεϊ. Σίδνεϊ, Σίδνεϊ. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ωραίος. Congrats. Να σας πω μια ιστορία. Το 1974 είμαι ΠΑΟΚτής. Πήγα στο Πανσεραϊκό ΠΑΟΚ το 1974. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Το όνομά σου λίγο αν θες. Κώστα, Κωνσταντίνος. Πάμε Κώστα, ωραία. Είμαι από Δράμα, αλλά το 1974 είδα το Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ. Ωραία. Πόσο έληξε? Ωραία. Τότε παίζαν όλοι οι παλιοί. Τερζανίδης, Αράπης, όλοι. Ναι. Παρίδης. Ωραία, ναι. Είμαι ΠΑΟΚτής. Ήταν ωραία. Τότε ο ΠΑΟΚ πετούσε στον ουρανό. Όχι όπως τώρα. Βέβαια. Όχι όπως τώρα. Πόσο έληξε? Πόσο έληξε? 1-3. Μου φαίνεται 2-1. Πετούσε ο ΠΑΟΚ όλοι αυτοί και έχασε και δύο από τον Πανσεραϊκό. Είναι που μου στείνονται οι υπόλοιποι στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες γι' αυτό. Τότε αυτό λέω! Άγαμε, ναι. Και να σας πω κάτι άλλο. Άντε το άλλο. Το 1974 είμαστε 4 άτομα από τη Δράμα, από 200 δραχμές. Πήγαμε στο ταξί, πήραμε. Πήγαμε στα Τσέρας, πληρώσαμε εισιτήριο. Πήγαμε στην ταβέρνα και πήραμε κερέστα πίσω. Α! Με 200 δραχμές. Αυτά είναι. Με 200 δραχμές. Εσύ είσαι, Κώστα, ό,τι έβγαλα στα ξένα... Στο Νίκη στην ταβέρνα. Ναι, να είσαι καλά, Κώστα. Πολύ ωραία παρουσία. Κακώς πληρώσατε. Πάμε στον επόμενο. Ωραία ιστορία. Μπράβο τον άνθρωπο. Ωραίος. Συγκινητικός. Κακώς πληρώσατε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Εγώ Τάσος είμαι, Μαριανός και Λίβερπουλ. Άρε Τάσο, καλημέρα. Τάσος, αγαπημένος Τάσο, καλημέρα παλικάρι μου, καιρό να σε ακούσουμε. Μίλα για τον Κολοτούμπα τον Ασλαμά. Λοιπόν, Κολοτούμπας, αυτό βγήκα χθες, ήθελα να βγω. Σ' άκουσα. Αλλά δεν ξέρω, συνέχεια, αλλά χθες, μεγάλη Κολοτούμπα, φίλε Ασλαμά. Ο Τσίπρας μπροστά σου δεν είναι τίποτα. Ναι. Είσαι η μεγαλύτερη Κολοτούμπα της... Άντε να μην πω, της μόλις απλά της Μακεδονίας. Μα το πήρανα το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά για να τον προσλάβουμε. Πες μας όμως γιατί. Για ποιο λόγο, τι, πού είναι η Κολοτούμπα μου να καταλάβω. Εγώ ακούω την εκπομπή, θέλω να ακούσω την εκπομπή και θέλω να ακούσω τον Μάριο να βγάζει τα αφρούσκετα που προκρίθηκε, έστω προκρίθηκε η μεγάλη ομάδα του νησιού. Αντί να βγει και να πει ναι παιδιά, είστε η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού,
άξια προκριθήκατε και πανάξια, μακάρι να το σηκώσετε κιόλα, αλλά καλά αυτό δεν πρόκειται να το πει ποτέ. Αντί να βγει να πει αυτά, μου, τι κάθεται και μου λέει. Καλά κάνατε την Πάγη, την Μπαρτσελώνα και όλα αυτά και εκείνο και τα άλλα. Δηλαδή Κολοτούμπα. Δηλαδή δύο φορές, τέσσερις φορές στον αέρα. Σας υποστήριζα κιόλας χθες εγώ. Καλά, εντάξει, αυτό μάλλον ούτε εσύ το πιστεύεις που το λες τώρα. Αλλά εντάξει, εσύ ο ίδιος που το λες. Πιο μεγάλη ομάδα στο νησί δεν υπάρχει. Αν υπάρχει μία είναι η Celtic και η Notts County. Η οποία έχει 9 ρεκόρ τα οποία δεν σπάσουν ποτέ η Notts County. Καλά, εντάξει. Και κάτι άλλο. Η χειρότερη σου θα είναι, αν τυχόν, και όπως είπε και πριν ο Χρήστανθος, φίλε κάνα χ Brighton. Και πάρουμε εμείς και το Champions League. Θα πεθάνει, θα έχει τη καρδιά, θα πάρει δυο χάπια εκείνη τη μέρα. Θα κοιμάσαι όλη η μέρα και όλη η νύχτα. Ωραία, έγινε Τάσο, αγόρι μου. Περιμένουν άλλοι δύο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ξελέστε, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς. Λατρεμένος κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους. Καλημέρα, κύριε Βασίλη. Στρίμωξε όμως πρόκειται. Στου ακροατέ και όλου του δηλητέ του σταθμού. Να είσαι καλά. Ποιο ήταν ο αδερφό τη Ελισάβετ, γιατί δεν με σημαίνει. Μπράβο. Ο Κώστας, ο Σοβιετικός, ναι. Ο αδερφός της Ελισάβετ ήταν ο Εδουάρδος που δεν καταδέχτηκε το θρόνο επειδή παντρεύτηκε μια κοινή εκνητή. Και βασίλισσα ήταν η Μαργαρίτα η οποία το ερνήθη. Και η Ελισάβετ ήταν η τρίτη λύση. Τώρα όσον αφορά τη συμφωνία που έγινε. Πρώτα ο Μολότοφ εξασφάλισε. Ο Μολότοφ, ο πιο γνωστός στα ελληνικά γήπεδα. Από εκεί βγήκε, χρήσατε. Το ξέρω. Ο Μολότοφ εξασφάλισε μία συμφωνία με τις Γαλλίας με τον Ταλαντιέ και με την Αγγλία με τον Τζάπερλεν. Λέγοντάς τους ότι η Σοβιετική Ένωση θα χτυπήσει την Πολωνία. Τίποτε άλλο. Και από εκεί πήγε κρυφά και υπεγράφει το σύμφωνο με τον Φον Ρίμπεντροπ. Με τον ποιον? Φον Ρίμπεντροπ, τον Γερμανό. Ναι. Για να μεράσουν Τσεχοσλοβακία και Πολωνία. Και φνηδιαστικά ο Χίτλερ χτύπησε τις κάτω χώρες. Ναι. Δηλαδή τις χτύπησε, ξέρετε πώς, με ποδηλάτη και με το σκλητιστή του παραδόσαν το στέμα. Ναι. Και άρχισε να κατεβαίνει και να χτυπήσει τη Γαλλία. Και ξέσπασε ο πόλεμος. Εφνηδιαστικά. Και όταν μας χτύπησαν εμάς οι Ιταλοί, να γνωρίζει ότι το τότε κόμμα εδώ το κομμουνιστικό έβγαζε ανακοινώσεις να μην πολεμήσουν οι φαντάροι μας τους συμμάχους. Κύριε Βασίλη, για να πάμε, πολύ, επειδή περιμένει μία ακόμη γραμμή, να κάνουμε μία ερώτηση. Πολύ άσχημη ιστορία. Για τον Μεταξά, ιστορία. Αυτό που έχουν πει πολλοί πανεπιστημιακοί, είπε όσοι ο μοναδικός Έλληνας που ήθελε να πει ναι. Ποιος το είπε ότι ήθελε να πει ναι. Αναγκαστικά, λόγω των συνθήκων. Καταρχήν, επειδή υπάρχει σε αυτό μια υπερφορολογία, στο Μουσείο Αθηνών μπορεί να πάει οποιοδήποτε το πολεμικό. Ναι. Το βράδυ που έφυγε, όταν έφυγε ο Ιταλός επιτετραμένος, που του ζήτησε απλή διέλευση, προσέξτε, ήθελε δύο αεροδρόμια και απλή διέλευση, όχι να πολεμήσει η Ιταλία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι κάναμε εμείς με το Σιμίτι του Συμμάχους, ναι, που κάναμε την Ελλάδα βάση. Λοιπόν, ναι. Τότε χωρίς να ειδοποιήσει ούτε καν τον βασιλέα, επήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάθεσε μόνος του, προσέξτε, ναι, και υπέγραψε για τους πέντε υπουργούς που υποτίθεται ότι θα ήταν για την έκτακτη ανάγκη, αυτός, για να μην έχει τυχόν αντιρρήσεις. Και πήγε ο ίδιος αυτό το ψήφισμα, υποτίθεται, του Πολεμικού Συμβουλίου εις τον Βασιλέα. Ο Μεταξάς. Ορίζοντας αρχιστράτηγο τον Παπάγο και ξεκίνησε ο πόλεμος. Μάλιστα. Δεν υπάρχεις. Αυτό υπάρχει ελεύθερα να το δει οποιοδήποτε στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών. Εξευθυλίζεις 30 πανεπιστημιακούς ιστορικούς. Αυτή, Μάριε, είναι, ναι, όπως ορισμένοι πανεπιστημιακοί της ιατρικής σχολής. Αφού ήταν γερμανολάγνος ο Μεταξάς. Την υπογράφουν για την πανάκια. Είχε οργανωμένη τη νεολαία τώρα. Και το φάρμακο ύστερα σκοτώνει κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Ωραία, κύριε Βασίλη. Υπέροχος, υπέροχος. Για μία ακόμη φορά υπέροχος. Όχι, ναι, μάλλον τελευταία για σήμερα. Τελευταία μάλλον, ναι. Ναι, καλημέρα. Ίσως ήταν αναμονή, ναι. Φίλε, κάλεσε πάλι. Μπορούμε έναν ακόμη άνετα. 23-10-287-888. Το 38, Αγγλία και Γαλλία υπέγραψαν με Χίτλερ συμφωνία που επέτρεπε να επέμβει ο Χίτλερ στην Τσεχοσλοβακία. Αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης. Μας ενημερώνει ο αγαπητός 900 ή αγαπητή, συγγνώμη δεν ξέρουμε τι είναι. 900, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Παιδιά, μπορούμε άνετα, μία γραμμούλα.
Μία γραμμούλα άνετα. Κάνε τις κληρώσεις. Έχουμε Χρήστο Κιώση. Να βγάλουμε, να δούμε τους νικητές πρώτα για τους hat-trick. Τρεις, έτσι, τρεις διπλές. Είναι οι Κώστας Παπαθανασίου, Διογέννης Καλής. Χρήστο, παίζει κανένα χαλάκι από κάτω. Καμιά μουσική, βάλε κάτι. God Save the Queen, έχει πει να κλείσουμε κάτι. Βάλε, this is England. God Save the Queen, βάλε κάτι να κλείσουμε έτσι. Νάτι, Διογέννης Καλής και Χαράμου Μτζίδου. Χαράμου Μτζίδου, Διογέννης Καλής και Κώστας Παπαθανασίου για hat-trick. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Δύο ακροατές, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ, λίγο πιο δυνατά, όνομα και ομάδα. Εγώ είμαι. Ναι, 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 πάμε φίλε, όνομα και ομάδα. Έλα, γόνι μου. Κώστας Λόντον. Κώστας Λόντον. Ο φίλος του Κολομβιανού. Α, του Κολομβιανού. Ναι. Ναι. Του Χόρχε, έλα ρε Κώστα, πάω ξάκι μου, έλα παλικάρι μου, έλα πάμε. Λίγο πιο δυνατά Κώστα, λίγο πιο δυνατά. Μάριο, ο κύριος Βασίλης είναι ιστορικός. Όχι, διαβάζει πάρα πολύ, έχει διαβάσει ατελείωτες ώρες ο κύριος Βασίλης και συνεχίζει να διαβάζει. Φαίνεται, έχει απίστευτες γνώσεις. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί και εγώ κάπου θα διαβάσει αυτά. Ναι. Γενικά. Ναι. Τέλος πάντων, το Σάββατο το Κύπελλο είναι του ΠΑΟΚ. Ναι. Χρήσανθε φίλε μου. Α, έχεις μάθει κάτι. Και μεγάλη τότε να μου θα πάρει τελικό. Α, καλά. Θα το σηκώσει. 2-2 θα είσαι έξω. Ναι. Θα το σηκώσει τότε να μου. Το Σάββατο το κύπελο θα πάει στην παράταση. Ναι. Παίξει το χ από τώρα. Και, το βλέπω στο και θα δούμε τι θα γίνει στην παράταση. Στα πέναλτι. Αυτά είναι από παλέτη Καρυπίδη. Όχι. Από συνεννόηση Ιβάν Μελισανίδη. Αχ, λοιπόν. Παίζει το παιχνίδι στα ίσια, ρε φίλε, 50-50. Κακό είναι αυτό. Το 50-50 το θες, τι το θες. Χρυσανθέ, γι' αυτό πήγε ο Τίγρης στην ΕΠΟ, για να φέρει αυτό το Γερμανό που έχει 6 μήνες να στηρίξει. Όχι, πήγε γιατί ευνοείσαι σκανδαλωδός όλη τη χρονιά και θέλει να το ισορροπήσει. Ευνοείσαι σκανδαλωδός όλη τη χρονιά και θέλει να το ισορροπήσει. Αδικήθηκα κατά πολύ. Στο κύπελο, άκου λίγο. Στο κύπελο. Πέρασες από τον Εργοτελάκο με goal of sight. Ενώ ο Άρης δεν πέρασε με goal of sight και αποκλείστηκε. Πέρασες στον Πανιόνιο με πέναλτι ανύπαρκτο στο 120. Ορισμός. Πέρασες στην Τρίπολη με goal of sight εδώ. Και πέναλτι βαρύ. Χέρι και κανονικό goal εκεί. Εσύ πες ότι στο κύπελο δεν ευνοήθηκες. Όχι καθόλου. Και πήρες χ στην Τούμπα με offside. Αυτό, στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα και το πανηγύρι. Φίλε, για το κύπελο σου μιλάω. Απαντήστε μια φορά σε αυτά που λέμε και όχι ό,τι να είναι πάντα. Σου λέω είναι για το θεσμό του κυπέλου, δεν σου είπα τίποτα για το πρωτάθλημα. Στο θεσμό του κυπέλου έχει στάσει να διεκδικεί στο τρόπαιο έχοντας τρεις προκρίσεις με διαιτητική εύνοια. Τι άλλο, και σου λέω πάρα πολύ. Και το offside του Βέρμπλουμ στον Εργοτέλη ήταν και εκείνο. Μισή τρίχα. Όσο ακριβώς του Βέλεθ που λέει ο κύριος. Έτσι, μπράβο, πότε. Ναι, αλλά εσύ προκρίθηκες, φίλε, και πας να πάρεις κούπα. Σιγά, μωρέ, που αποκλείω με τον Αστέρα ευνοήθηκες και εδώ και εκεί. Α, μην έκανες τον Εργοτέλη. Εντάξει, ωραία. Σου λέμε πραγματικά τέτοια, λέτε μπούρδες. Ναι. Okay. Εντάξει. Ωραία, Κότσο. Έγινε Κώστα, να είσαι καλά, πάλι κάνουμε φιλιά. Καλά τα είπε. Του μόρου πάλι. Φιλιά στο Χόρχε. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Ασλαμά, κάθε μέρα τα αλλάζεις. Ομάδα από City μέχρι Μπόρτσμουθ. Και από Φούλα μέχρι West Ham. Αρκεί να μας πας κόντρα τη μεγάλη Λίβερπουλ. Αδερφός. Αποβάλε το κόμπλε σου, ρε Ματσιστεράκι. Αδερφός. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, δε φέρνει μια χαρά, όνομα και ομάδα. Γιατί γελάτε, ο Νονέιμ που έλεγε loser pool μας είπε. Βγήκε, δηλαδή, προκειμένου να μην το πάρει τότε να με ρεφίλε, να μας κάνει να γίνουμε Liverpool. Δηλαδή, έλεος. Αν εσύ έχετε πείσμα αυτό. Ναι. Κοίταξε να περάσει σήμερα. Εγώ. Ναι. Καλά, δεν θέλει και πολύ αγαπώ πίσω. Μην γελάς καθόλου. Με αυτούς που έχω πίσω με αυτά τα τραγιά, μην γελάς καθόλου. Τι να κάνουμε. Ωραία. Σαν τη γραμμή σου είναι αυτά. Σαν τη γραμμή σου. Ωραία, έγινε. Δεν ακούω καθόλου τίποτα, ρε φίλε. Ο Γιάννης λέει καλημέρα από Λονδίνο. Πάντως, Μαρίνα, ξέρεις πως αυτό με τα πρωτοσέλιδα που αβαντάρουν Λίβερπουλ δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το είπα. Και στην Αγγλία σήμερα δεν υπάρχει πουθενά ο θρίαμβος των Σπέρς. Και κάτι άλλο. Ο παίκτης Ντελε Άλλη έχει ζητήσει να λέγεται Ντέλε και έχει αφαιρέσει το Άλλη από το όνομά του. Λόγω του ότι ο πατέρας του τον παράτησε όταν ήταν μικρός και στην ουσία μεγάλωσε με ανάδοχη οικογένεια. Σόπα, ρε. Καλά, ξέρω κι εγώ αυτό. Ναι. Εγώ λέω το επίσημο. Ασλάμα, το επίσημο είναι ότι επιλέγει ο παίκτης. Αρκεί να υπάρχουν τα γράμματα στο όνομα ή στο επίθετό του κάπου. Ναι. Ασλάμα, respect, λέει ο Αντώνης που είναι ο Ασλαμάς με ψευδόνυμο. Καλημέρα, λοιπόν, κάτσε να δω αν έχει κανένα. Τσίρκο Μεντράνο. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Δεν ενώθηκε κανένας, πες τον Κακομοίρη, με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Αλλά η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, άλλο ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και άλλο μέλη της που έφυγαν
έφτιαξαν την ΕΚΦ, η οποία έφτιαξε τον ΑΟΚ, που τελικά ιδρύθηκε το 26 ως ΠΑΟΚ. Αποδείξεις με ημερομηνίες υπάρχουν. Ο δημοσιογράφος του, ο Άρης, έχει αποδείξει για συγχώνευση ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Λες μπούρδες. Αν πει, και... για... αν πει για τη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λέει βλακίες. Λες μπούρδες. Λες μπούρδες. Καταρχήν δεν ξέρετε πότε ιδρυθήκατε. Έχετε τρεις ναι. διαφορετικές ναι. ημερομηνίες. Μάλιστα. 12, ναι. 20 ναι. και 21. Ναι. Και αυτό το κάνατε μετά το 1974. Τι λες, ρε χαμένε. Όταν το 21 Απριλίου, που είναι το πραγματικό σας. Τι λες, ρε χαμένε. Τι σχέση έχει το 21 Απριλίου του 26, ας πούμε, το 21 Απριλίου. Μέχρι το 67 δεν είχε καμία σχέση. Μα αυτό το σου άλλαξες, λέω. Άλλαξες, λέει ο άλλος, παιδιά. Μα είναι αυτό δυνατό, σου λέω. Ρε, μέχρι το 74 το έκανε, μετά το άλλαξες. Τσίρκο Μεντράνο, κάτι άλλαξες. Λένε εδώ πέρα. Το πείτε, ίδιο πράγμα πείτε, ρε παιδιά, 12 και 1 πήγε. Τσίρκο Μεντράνο, τι γίνεται. Ναι. Άστο να, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Βρε, δεν με ενδιαφέρει τι λέει, ρε. 10ο τίτλο διεκδικό μεθαύριο. Τι είπατε για Τσίρκο Μεντράνο, ρε παιδιά. Τι λέτε. Στο μπάσκετ. Όλοι. Τι όλοι. Όλοι λέει Τσίρκο Μεντράνο. Α, Μεντράνο. Όλοι όσοι στείλανε. Όσοι στείλανε. Πρέπει να είστε κοντά στου 10-12, όλοι κερδίζετε. Θα πάτε εκεί Τσίρκο Μεντράνο, εκπληκτικό. Και θα δίνουμε και τις επόμενες μέρες. Όλοι όσοι στείλατε, έτσι. Αύριο η πρεμιέρα. Πηγαίνεις ή 6.30 ή 9. Ό,τι θέλει η ψυχούλα σου. Έτσι. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι με τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στην Τρόικα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν χρωστάμε μηνυματάκια. Εγώ πάω για πιπερών να χτυπήσω κανένα φαγητάκι καλό στην Γεωργία Παντρέα 25, ανατολικά. Αυτά. Με το καλό, εμείς αύριο εδώ θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live των ΟΠΑ και ίσως και κάτι ακόμη. Τον ΟΠΑ. Ναι, ρε. Και Μεντράνο θα δίνουμε. Είμαστε και εδώ. Και Μεντράνο ξανά και Μεντράνο ξανά. Ωραία. Μπορεί και κάτι άλλο, κανένα θέατρο, κάτι να δούμε, δεν ξέρω. Ωραία. Εγώ λέω τα στάνταρ, τα σίγουρα. Τα σίγουρα. Αδέρφια, να είστε καλά. Πολύ απλά. This is England. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο διήμερο που ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει τριήμερο ονειρικό απόψε. 10 η ώρα, Βαλένθια Arsenal. Οι Gunners του Βόρειου Λονδίνου, μέσα στην Ισπανία, θέλουν τη θέση στον τελικό και φυσικά Chelsea, Eintracht Frankfurt. Ελπίζουμε και σήμερα να μην δούμε κάποιο κακό όνειρο.